Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο. Είμαι ο Λευθέρης Συμβουλέκης. Απόψε θα καινοτομήσουμε. Δεν θα πούμε για την αυτοδιοίκηση, αν και υπάρχουν και εδώ μερικά. Θα πούμε εθνικά θέματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή σε μια ιστορική, ας το πούμε, συγκυρία, έτσι όπως συμβαίνει. Είτε κάποιος τη θεωρεί επωφελή τη συμφωνία αυτή, είτε τη θεωρεί επιζήμια, δεν πάβει να είναι ιστορική, αφού φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς είναι, τουλάχιστον εμείς οι απλοί άνθρωποι. Πόσο περισσότερο οι τηλεθεατές, οι οποίοι μπορεί να μην εντρυφούν καθημερινά σε όλα αυτά τα θέματα, δεν γνωρίζουν τόσα πολλά. Ο ρόλος λοιπόν ο δικός μας απόψε είναι να σας γνωρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γύρω από το σκοπιανό ή το μακεδονικό, όπως λέγεται το ζήτημα αυτό, να καταλάβετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό και τι είναι αυτή η λύση που οδηγείται, όχι αν είναι επωφελής ή επιζήμια, φιλοξενούμε και τις δύο απόψεις, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει για τη χώρα μας. Να δώσουμε ωστόσο τους καλεσμένους. Προσκεκλημένος απόψε στο κεντρικό στούντιο της Crete TV είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Συμβουλάκη. Λίγο αργότερα θα έχουμε σύνδεση μέσω Skype με τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας επίσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μύρωνα Αχίμαστο, και λίγο αργότερα, σε επόμενο χρόνο της απόψινής εκπομπής, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον νομικό κύριο Αντώνη Βγόντζα. Ωστόσο, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Αύριο το μεσημέρι κορυφώνεται με ψηφοφορία. Όλο το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες θα μας τις μεταφέρει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί ανελειπώς τη συζήτηση. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα στον κύριο Ξενάκη. Ανοίγουμε βέβαια μια γενικότερη συζήτηση σήμερα για το μακεδονικό και για το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, ανήμερα της εορτής του ΟΣΥΟΥ. Να το δούμε, παιδιά. Το έχουμε προετοιμάσει. Το έχουμε προετοιμάσει. Σε πρόλαβα. Να το δούμε, λοιπόν. Έχουμε το εορτολόγιο, στο οποίο φαίνεται ότι 24 Ιανουαρίου, μεταξύ άλλων, από τον πλήρη συναξαριστή, είναι και ο Όσιος. Βέβαια. Μακεδόνιος, πες το. Μακεδόνιος. Όσιος Μακεδόνιος. Σήμερα λοιπόν, ανήμερα η εορτή. Και βέβαια, σε περίπτωση που προχωρούσε, Λευτέρη, η σημερινή διαδικασία με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα είναι και μια ιστορική μέρα για τα Σκόπια. 24 Ιανουαρίου 1991, τώρα με διορθώσει ο κύριος Ξενάκης, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Mm. Με τα Σκόπια τότε να αναζητούν τη δική τους ταυτότητα μέσα από την έναρξη αλυτρωτικών τάσεων, μέσα από το περίφημο αστέρι της Βεργίνας με αλυτρωτικές κορώνες. Mm. Οπότε θα ήταν σήμερα μια ιστορική μέρα για τα Σκόπια, σε περίπτωση που είχαμε και την κορύφωση διαδικασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την διαδικασία της ψηφοφορίας. Εξαιτίας τώρα της μακράς λίστας των βουλευτών που θέλησαν να τοποθετηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι πόσοι, 205 νομίζω. 206. Εξαιτίας λοιπόν. Βέβαια, της μακράς λίστας, η συγκεκριμένη διαδικασία κορυφώνεται αύριο το μεσημέρι με την ψήφιση και την σχετική ονομαστική ψηφοφορία, και σήμερα θα είχαμε μόνο τις τοποθετήσεις των βουλευτών και των πολιτικών αρχηγών. Υπήρχαν δύο σενάρια: να ολοκληρωθεί η σημερινή διαδικασία σήμερα με την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αύριο ο Πρωθυπουργός θα τοποθετούνταν πριν την έναρξη της κρίσιμης ψηφοφορίας, και το δεύτερο σενάριο ήταν να είχαμε τη μονομαχία του Μπράντεφερ ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα σήμερα, κάτι το οποίο τελικά για να κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι, αυτό που λέμε στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι με Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόεδρο της Βουλής θα ψήφιζαν απόψε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καλά, δεν ξέρω αν θα τελείωνε ποτέ αυτή η διαδικασία με Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πρόεδριο της. Μπορεί και να μην άρχιζε. Μπορεί και να μην άρχιζε, μπορεί να μην τελείωνε. Είχαμε τοποθέτηση, μάλλον σε εξέλιξη νομίζω είναι, βέβαια, η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής. Κατά την έναρξη, το Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα διχαστικό λόγο που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Υπεσήμανε ότι μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έναν τρόπο προσβλητικό και με έναν τρόπο απαξιωτικό, τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε λόγο για μια μυστική διαπραγμάτευση κοντζιά. Ότι ο Καμένος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το στυλό στον Τσίπρα για να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών και ανατράπηκε μια πάγια στρατηγική για τα Βαλκάνια μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αναφέρθηκε νομίζω και στο στέλεχος του Πασόκ Χαραλαμπόπλου για το 1983, για μια αρθρογραφία του, ακριβώς. Αλλά και αργότερα και στον πατέρα του,
νομίζω έκανε κάποιες αναφορές. Ακριβώς, και στον πατέρα του κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές αναφορικά με τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 90-93. Αναφορικά τώρα με το ρεπορτάζ δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη αύριο στο μέτωπο της ψηφοφορίας. Έχει διαμορφωθεί μια διευρυμένη πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. 145 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να προσθέσουμε και την Έλληνα Κουντουρά, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, προερχόμενη από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σταύρος Θεοδωράκης, ο κύριος Μαυροτάς, ο κύριος Λικούδης. Ο Σπύρος Οδανέλης, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Έχουμε φτάσει τους 151. Κύριος Στοχαρόπουλος, 152. 153 με την κύρια Παπακώστα. Την κύρια Παπακώστα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Μάλιστα. Διευρυμένη πλειοψηφία. Δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζετε κι εσείς. Εγώ θα τη χαρακτήριζα εξαιρετικά περιορισμένη για να ληφθεί η απόφαση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Είναι οριακό, έτσι, τη στιγμή που έχουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει έναν αριθμό βουλευτών, έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες μετακινήσεις βουλευτών από άλλους χώρους όπου υπήρχαν διαφορετικές δεσμεύσεις και ενδεχομένως εξελέγησαν με διαφορετικές δεσμεύσεις από τους ψηφοφόρους τους. Οπότε θεωρώ ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα περίμενα να υπάρχει ευρύτερη συμφωνία προτού ληφθεί μια έτσι τόσο σημαντική αποφάση. Διευρυμένη πλειοψηφία, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 145 βουλευτές. Ναι, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια αποκλειστικά και μόνο, να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν έχει συνέτερο, α το πούμε αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει βέβαια συνέτερο. Έχουμε τη διάλυση του ποταμιού, έχουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες που αποχώρησαν από την συγκυβέρνηση. Από την άλλη, αφήνονται οι αιχμές προς την αντιπολίτευση. Είναι μια σχετική έννοια. Δηλαδή, τι περισσότερο θα μπορούσε να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή τη διαδικασία? Τι περισσότερο πέρα από τους 153 που θα στηρίξουν την συμφωνία? Είναι μαξιμαλιστικό το σενάριο για το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ. Οπότε με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια αποκλειστικά και μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου ενδέχεται να πιστεύει ότι η αντιπολίτευση γίνεται μόνο και μόνο για να γίνεται και ότι έχουν πιστεί και πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης γύρω από τη συμφωνία. Έτσι. Είναι και αυτή μια υπόθεση. Υπάρχει γραμμή που ακολουθούσε η αντιπολίτευση, κύριε Ξενάκη, αν βρισκόταν στην κυβέρνηση? Αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια ενδεχομένως άλλη συζήτηση, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν καταγραφεί οι θέσεις όλων των πολιτικών χώρων πάνω σε αυτό το ζήτημα και τοποθετούνται βεβαίως και τώρα οι βουλευτές, αλλά νομίζω ότι έγινε πια ξεκάθαρη η στάση, παρότι υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις στην πορεία από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι σήμερα και βεβαίως στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η οποία έχει τα σύν της και τα πλήν της, έτσι μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, διαφοροποιήθηκαν κάποιοι χώροι πολιτικοί. Ξεκίνησαν αλλιώς, ενδεχομένως με καλύτερη διάθεση. Στην πορεία κάποιοι αποφάσισαν ότι ενδεχομένως είναι ένα καλό πεδίο για προεκλογική σπέκουλα και αντίστοιχα ωφέλη στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και ξεκινάει και μια μεγάλη συζήτηση. Αν μια δημοκρατία έπρεπε να προχωρήσει στην κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Κάτι δεν ξέρω κατά πόσο. Ότι... Δεν κρίθηκε αναγκαίο, πως γυρίσει επικοινωνιακά μπούμεραγκ, καθώς για ακόμα μία φορά θα κέρδιζε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. Ναι, μα ακριβώς επειδή υπάρχει, με συγχωρείτε, αυτή η παραδοχή από συγκεκριμένους βουλευτές οι οποίοι θεωρητικά δεν θα ψήφιζαν εάν παρέμεναν στους πολιτικούς χώρους που βρίσκονται. Και αυτό έχει γίνει δημοσίως, ότι θεωρούν έτσι, ότι έχει κλείσει αυτό το θέμα. Γίνεται απλώς ένα διαδικαστικό, αν θέλετε, σόου. Ένα διαδικαστικό, ναι. Δεν ξέρω τι θα κέρδιζε η αντιπολίτευση από μια πρόταση. Δεν νομίζω ότι θα κέρδιζε κάτι. Θα υπήρξε μια χρονοτριβή. Θα εξέρετε βουλευτές που στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, κύριε Ξενάκη, πιθανότατα. Ναι, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η συζήτηση και έχει πολλωθεί το κλίμα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο, αν θέλετε, αποτέλεσμα από αυτήν την ιστορία, είναι αυτή η πόλωση η οποία δεν επιτρέπει και ουσιαστική συζήτηση. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τους βουλευτές έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν τοποθετούνται οι περισσότεροι επί της ουσίας, επί των άρθρων, αλλά επαναλαμβάνουν τη μία ή την άλλη γραμμή. Το έχουν όλο το Σύνταγμα για να το δουν. Νομίζω ότι η τελική μορφή του ήρθε πολύ αργά και νομίζω ότι υπήρχε και ένα πρόβλημα εκεί σχετικά με το πώς εκτυπώθηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο. Και υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο ενσωματώνονται οι τροπολογίες, οι οποίες παρατίθενται στο τέλος και όχι μέσα. Οπότε εκεί υπάρχει και μια σχετική πολιτική συζήτηση για το αν θα πρέπει να την αποδεχθούμε και να την κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία ή αν θα πρέπει αυτά πρώτα να ενσωματωθούν έτσι στο σύμπαν. Πάντως, δεν έχουν προσθεθεί χωρία σημεία
που αφορούν αλλαγές στο νέο όνομα και αφορούν και τις στάσεις να εξαλειφθεί ο αλυτρωτισμός της γείτονος. Καλά. Και εκεί ήταν η κεντρική επισήμανση της Νέας Δημοκρατίας και στη διάρκεια της Επιτροπής. Ακριβώς αυτή είναι η επισήμανση όμως της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πατήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τον αλυτρωτισμό με όλες αυτές τις επισημάνσεις που κάνει. Δηλαδή θέλει να λύσει το θέμα εδώ και τώρα με όποιο κόστος, δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Κύριε Ξενάκη, ο κ. Κατρούκαλος πάντως παραδέχτηκε ότι είναι στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στην πορεία στο Σύνταγμα της Γείτονος. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία. Όντως, έτσι, αλλά ήταν λίγο περίεργο και εκλείφθη διαφορετικά έτσι, από την ελληνική πλευρά. Ναι, να πούμε επίσης ότι τώρα με πληροφορούν ότι υπάρχει και μια δημοσκόπηση που μετέδωσε ο Sky με τους πολίτες να λένε όχι στη συμφωνία με 62,5%. Αυτό δεν ξέρω σε τι μπορούμε να το αναγάγουμε ή να το. Και δεν ξέρω αν και αυτό το 62% γνωρίζει ακριβώς ή δεν γνωρίζει, ή και το ποσοστό εκείνο που συμφωνεί απολύτως γνωρίζει ή δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί περίπου έναν αιώνα. Ναι, αν το ξεκινήσουμε ιστορικά και πιο πίσω, έτσι. Αλλά συνήθως ξεκινάμε από την Μακεδονία του Τίτο, έτσι, από εκεί που ξεκινάει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να αποτυπώνεται. Νίκο, έχεις κάτι ακόμη να προσθέσεις στο ρεπορτάζ που τρέχει? Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την κορύφωση της διαδικασίας. Δεν περιμένουμε απρόπτα, τόσο στο μέτωπο της ψηφοφορίας, λέει ποιοι βουλευτές αναμένουν να στηρίξουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Λίγο η ώρα πιθανότατα αύριο μας προβληματίσει, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Το ερώτημα, κύριε Ξενάκη, σε δημοσκοπήσεις που αφορούν τη συμφωνία των Πρεσπών, ποιο πρέπει να είναι, πιστεύετε? Να κλείσω έτσι με ένα ερώτημα, μου επιτρέψετε? Γενικά νομίζω ότι τα ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις ή αν θέλετε και αντίστοιχα σε δημοψηφίσματα που συζητώνται είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το πώς θα το τοποθετήσεις. Έτσι. Με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο, να πω την αλήθεια, γιατί δεν θεωρώ ότι το σωστό είναι να γίνει δημοψήφισμα για ένα τόσο σημαντικό θέμα τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει μια πόλωση και ένας διχαστικός λόγος, θα έλεγα, και από πολλές πλευρές. Το ίδιο πάντως, και η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εύκολα ένα γκάλωπ και θα καταδείξει ότι ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος γενικά δεν έχει καταλάβει και, να πούμε την αλήθεια, έχει εμπεδώσει τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον μια άρνηση από την ελληνική πλευρά να δεχθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να λέγεται μακεδονικό κτλ. Εκεί υπάρχει, νομίζω, ένα σημείο το οποίο θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην άρνηση. Άρνηση. Έτσι. Δεν ξέρω σε αυτό χορδές, το γκάλωπ. Ευαίσθητες χορδές, ναι, το θυμικό. Ναι, συμβαίνει αυτό. Απλώς έχει σημασία βεβαίως και πώς προκαλείται αυτό το θυμικό. Αν προκαλείται από την κυβέρνηση, αν προκαλείται από άλλες πηγές. Δηλαδή, ποιος το παραγγέλνει. Απλώς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το πώς θα διατυπωθεί. Πολλές φορές. Και αν θυμάστε και στην πρόσφατη ιστορία του. Στην ελληνική περίπτωση. Άλλα είπαμε, άλλα γίνανε, άλλα έλεγε, άλλα κατάλαβαν οι περισσότεροι. Καλύψατε, κύριε Ξενάκη, όπως πάντα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να δούμε το απόσπασμα από τη συζήτηση στη Βουλή που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος. Επιστρέφουμε. Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα, για να είμαι ειλικρινής απέναντί του, να μην τον αδικώ, διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Σαμαρά, μην του πάρει και όλο το κόμμα, του έχει πάρει τα 2/3. Και είπε ότι ποτέ δεν μονοπόλησε το σύνολο της Μακεδονίας εξωτερική πολιτική του κόμματός του και της Ελλάδας. Να τα λέμε τα σωστά, να τα λέμε. Η αλήθεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αυτή ήταν η εθνική γραμμή, μια θέση την οποία δεν παρήγαγε η δική μας κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση τη βρήκε από εσάς. Τη βρήκε και συνέχισε με αυτή. Και ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος άλλα ψηφίζει στο Κολέγιο των Επιτρόπων για την τωρινή συμφωνία, όπου είχε ομόφωνη απόφαση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και άλλα δηλώνει δημόσια. Αυτή είναι η σταθερότητα που σας διακρίνει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά. Όλοι θυμόμαστε, το γνωρίζουμε, ότι ο κύριος Βενιζέλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 2014 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανήγγειλε αυτή τη θέση. Αλλά και όλοι έχουμε δει και τη συνέντευξη του ίδιου του κύριου Σαμαρά, ο οποίος έλεγε
εάν δεχθούν το έργα όμνες, να το σκεφτούμε. Βεβαίως, φαντάζομαι, γιατί δεν θέλω να τον υποτιμώ, έχοντας στο μυαλό του ότι θα το δεχθούμε. Σήμερα όμως μας είπε από αυτό το βήμα της Βουλής, παραχαράζοντας κι αυτός, όπως οι γειτονές μας, την ιστορία της δικιάς μας πολιτικής ζωής του τόπου, την ιστορία των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και της παράταξής σας, ότι η παράταξή σας και άρα εξωτερική πολιτική της χώρας, τους έβαλε όλους μέσα, ήταν πάντοτε με την λογική, με την έννοια ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, και προσέξτε, δεν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι μας, στην αρχαία ελληνική Μακεδονία, αναφέρθηκε στη σύγχρονη, ως γεωγραφικό χώρο. Ότι δεν υπήρξε ποτέ στη δική τους γραμμή, λέει, της παράταξης και της εξωτερικής πολιτικής η έννοια των πολλών Μακεδονιών. Και θυμάμαι εγώ ότι τόσο ο Κώστας Καραμαλής ως Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί με σαφήνεια ότι ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιήθηκε πάντα για τον καθορισμό μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Διαβάζω απόσπασμα από παρέμβασή του. Το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός συνόρων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εξού και το όνομα, έλεγε, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, αλλά να προηγείται ένα προσδιοριστικό επίθετο προκειμένου να διακρίνεται από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Επιστροφή από το βίντεο αυτό. Με πληροφορούν τώρα ότι υπάρχει και κάποια μικροένταση έξω από την Βουλή αυτή την ώρα, αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επιστρέφουμε στο κεντρικό στούντιο της Κρήτη TV, στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο, εδώ με τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Μαζί μας είναι πλέον και μέσω σύνδεση Skype από την Αθήνα ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Μύρων Αχίμαστος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας όλους. Δεν σας βλέπω, επομένως θα λέω καλησπέρα σε όλους και νομίζω ότι θα επικοινωνήσουμε έτσι. Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε, κύριε Αχίμαστε, ένας εκ των ανθρώπων των γραμμάτων, των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων του πνεύματος, που υπογράφει υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί, κύριε Αχίμαστε? Πράγματι, και νομίζω ότι είναι καθήκον, ήταν καθήκον να το κάνω. Κοιτάξτε, ένα ζήτημα το οποίο χρειαζόταν να δοθεί λύση. Απασχολεί την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την τελευταία περίπτωση που έγιναν το 1992 το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και τώρα που είναι η στιγμή να λυθεί, πρέπει να λυθεί. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, νομίζω, το οποίο αναδείχθηκε και σήμερα στην συζήτηση στη Βουλή, το είπε και λίγο πριν ο Πρωθυπουργός που άκουσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να σταματήσουν οι ακραίες εθνικιστικές φωνές και από τις δύο πλευρές. Είπε ένα πολύ απλό. Δεχόμαστε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική ή ότι η Μακεδονία είναι μία περιοχή η οποία περιλαμβάνεται σήμερα σε τρεις χώρες. Όλη η παράδοση από το 1992, και άκουσα με μεγάλο τρόμο τον κύριο Σαμαρά σήμερα στη Βουλή να λέει αυτό το εθνικιστικό σύνθημα, το οποίο ουσιαστικά καθιστά τη χώρα μας υπόλογο επίσης αλυτρωτισμού. Η Μακεδονία δεν είναι μία. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Αλλά υπάρχουν και άλλες δύο Μακεδονίες. Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν σε αυτό δεν συμφωνήσουμε, δεν υπάρχει τίποτα, καμία συζήτηση. Γιατί και η άλλη πλευρά, το ευέμερο, έτσι, δηλαδή η εθνικιστική πλευρά από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και όσον ούπου ελπίζω Βόρεια Μακεδονία, επιμένει και λέει ότι τα παραδώσαν όλα και ότι επομένως η Μακεδονία είναι μία, είμαστε εμείς. Εάν μείνω σε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα αναφερθώ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία αναλυτικά έχουν συζητήσει στη Βουλή και δεν θα μείνω. Θα μείνω μόνο στο πολιτικό πρόβλημα και σε αυτό το οποίο οφείλει κανείς σαν διανοούμενο να υπερασπίζεται, δηλαδή την καλή γειτονία και την αλληλεγγύη των λαών και τη συνεργασία των λαών. Και όχι βέβαια τις πολεμοχαρείς αντιλήψεις που
υποκρύπτονται πίσω από αυτό το απίστευτο σύνθημα, το εθνικιστικό, η Μακεδονία είναι μία ελληνική, όχι η Μακεδονία είναι μία και είναι σκοπιανή. Ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε. Άρα εκεί νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα και γι' αυτό αισθάνθηκα ότι όχι μόνο εγώ φαντάζομαι, είναι και πολύ περισσότεροι και να σας πω μάλιστα ότι είναι πολύ περισσότεροι από όσοι υπέγραψαν, είναι πολύ περισσότεροι και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα βγουν και αυτές οι υπογραφές που πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα δεν έχει παραδώσει πράγματα στους γείτονες, κυρία Χιμάς? Τι είναι η παραδοσία? Τι είναι αυτό που είχαμε και παραδώσαμε, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να έχουμε κάτι που παραδώσαμε. Δηλαδή, το όνομα Μακεδονία δεν είναι δικό μας και το παραδώσαμε. Είναι και δικό μας. Όπως είναι και δικό τους. Όπως είναι και δικό τους. Μακεδόνες είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτοί που ζουν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν είναι Μακεδόνες? Τι είναι? Έλεγε κάτι πολύ ωραίο η κυρία Μπακογιάννη που είχα ακούσει κάποτε. Πώς θα τους λέμε, λέει, φουτούς? Αυτό το έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, το έχω πει εγώ. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι παραδώσαμε ακριβώς, δηλαδή? Αντιθέτως, σε μια συμφωνία πολύ ισορροπημένη, πάρα πολύ ισορροπημένη και μάλιστα θα έλεγα ότι ισορροπημένη, θα την έλεγα μάλλον όχι, μάλλον υπέρ μας και πολύ εναντίον των γειτόνων μας. Πολύ εναντίον. Αλλάζουν σύνταγμα, αλλάζουν δρόμους, αλλάζουν όλη την, ευτυχώς, την εθνικιστική προπαγάνδα που για χρόνια υπήρχε στην αυτή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λοιπόν, τι παραδίδουμε ακριβώς? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Ξενάκης, ο συνάδελφός σας, κάτι θέλει να ρωτήσει, κύριε Ξενάκη? Παρακαλώ, με μεγάλη μου χαρά τώρα. Όχι, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Όχι, απλώς νωρίτερα που είπατε το τι παραδίδουμε, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω μια λίγο διαφορετική αντίληψη και για το διάλογο. Πείτε εδώ. Βέβαια, για το εννοείται. Η αντίληψη πολλών αναλυτών και κυρίως αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, την οποία αφήσατε απ' έξω γιατί θέλατε να μείνετε σε ένα κομμάτι, αναλύει ότι σε ένα πεδίο όπως είναι τα Βαλκάνια, όπου οι εθνικισμοί είναι το κυρίαρχο στοιχείο και το οποίο καθορίζει εμπολής και τις σχέσεις των χωρών. Ιδιαίτερα με την Τουρκία, η οποία όπως γνωρίζουμε έχει αυτές τις πολιτικές, άλλο πράγμα στο Αιγαίο, αλλά και διείσδυσης στα Βαλκάνια και του ρωσικού παράγοντα, ο οποίος επίσης στα Βαλκάνια έχει τις δικές του διεκδικήσεις απέναντι στο δυτικό στρατόπεδο. Τι όφελος έχει μια χώρα η οποία ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο, όπως είναι η Ελλάδα, από μια τέτοια συμφωνία? Τι κερδίζει δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα, την οποία προηγουμένως δεν είχε. Δεν είχαν τα Σκόπια τη δυνατότητα αυτή, της πλήρους αναγνώρισης από όλους. Γιατί επιμένουν τόσο πολύ να την αναγνωρίσουμε εμείς με αυτή τη fast track διαδικασία με την οποία γίνεται, χωρίς, αν θέλετε, τους παραδοσιακούς όρους διαπραγμάτευσης και κυρίως χωρίς αυτό το οποίο τονίσατε και χαίρομαι, τους όρους πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης γύρω από αυτό το θέμα? Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Απαντήστε, κύριε. Και ένα δεύτερο, εγώ θα σας ανοίγουμε το θέμα του έθνους και της γλώσσας. Έτσι. Οπότε εκεί υπάρχει ένα... Θα σας την ερώτηση. Τι έχουμε να κερδίσουμε εάν παρέμενε το ζήτημα εκρεμές? Μπορώ, θα ήθελα παρακαλούσα να μου απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση εσείς μετά. Γιατί εγώ σας απαντάω στην ερώτηση τι έχουμε να κερδίσουμε. Ναι. Έχουμε να κερδίσουμε πολύ απλό. Τα είπατε μόνο σας, δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ. Ναι, αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αντίον της συμφωνίας? Είναι η Ρωσία και η Τουρκία, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Εναντίον της συμφωνίας? Ναι, είναι και το 70% του ελληνικού λαού. Είναι η Τουρκία και η Ρωσία. Γιατί είναι η Τουρκία και η Ρωσία εναντίον της συμφωνίας των Προσπών? Μα για απλώς το λόγο ότι αν παρέμενε το πράγμα όπως το παρέμενε, οι διεισδύσεις που εσείς ο ίδιος είπατε πριν θα πολλαπλασιάζονταν και η αναταραχή και επομένως η ανασφάλεια στα Βαλκάνια θα διαρκούσε. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι καθόλου τυχαίο βεβαίως ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κόμματα συμφώνησε απολύτως και μάλιστα προέτρεψε και τις δύο χώρες, να μην πω ότι επενεύει κιόλας για αυτές τις δύο χώρες, για να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να μπορέσει να κλείσει αυτό το εκκρεμές ζήτημα, ακριβώς γιατί άφηνε ανοιχτό τους εθνικισμούς. Εάν παρέμενε δηλαδή η συμφωνία, αν δεν παρέμενε η κατάσταση ως είχε, ενώ υπήρχε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία, όπως ήταν η εκλογή του κυρίου Ζάεφ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ο Σονούπο Βόρεια Μακεδονία, και σε εμάς η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
Και αν δεν υπήρχαν αυτά, υπήρχαν αυτές οι συγκυρίες και έγινε. Αν δεν υπήρχαν αυτά και παρέμενε το ευέμερο ή από την πλευρά μας ο εθνικισμός του κ. Σαμαρά, με συγχωρείτε, αλλά όλη η περιοχή με τις εθνοτικές διαφορές που εσείς πάλι είπατε, μην ξεχνάμε ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περιέχει μεγάλη μειονότητα αλβανική, η οποία εντάσσεται στη λογική μιας μεγάλης Αλβανίας. Ο κύριος Σαμαράς σήμερα στη Βουλή, ξέρετε τι είπε? Είπε ότι στην ουσία να διαλύσουμε τη χώρα αυτή. Μα στόχος μας είναι να διαλυθεί αυτή η χώρα ή να παραμείνει ως μια χώρα συνεργασίας και φιλίας? Νομίζω ότι η συμφωνία προς τα εκεί κατευθύνεται. Δηλαδή στο να υπάρχει ελληνική οικονομική συνεργασία, συνανάπτυξη και φυσικά γιατί όχι αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη. Και ταυτοχρόνως τι κάνουμε? Οχυρωνόμαστε απέναντι στα βόρεια στην Ελλάδα μας και βλέπουμε τα πρόβλημα που είναι με την Τουρκία ασφαλώς, δεν είναι με τα Σκόπια ή με τη Βόρεια Μακεδονία στον Ούπο. Έχουμε πρόβλημα εμείς πολιτικό ή στρατιωτικό ή οτιδήποτε άλλο με τη χώρα αυτή που γυρνιάζουμε? Ασφαλώς και όχι. Αποκτήσαμε ένα φίλο στα βόρεια, κυριαρχήμαστε. Αποκτήσαμε ένα φίλο στα βόρεια, λέτε? Νομίζω ναι. Δεν ξέρω φίλο, γιατί εντάξει, κράτη έχουμε έτσι. Δεν ξέρω για φίλο. Ξέρω όμως ότι μπορεί να συνεργαστούμε μαζί του πλέον. Γιατί είναι κοινή συμφωνία, διακρατική συμφωνία, διεθνή συνθήκη. Έτσι. Που βάζει στην άκρη τους δύο εθνικισμούς. Μην ξεχνάμε, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές αυτό. Ξεχνάμε ότι ξεχνάνε τις διαδηλώσεις και τι έγινε με το δημοψήφισμα στα όρια σύνορά μας στη γειτονική μας χώρα. Όπου το ΒΕΜΕΡΟ έλεγε ότι τα παραδίδουν όλα και αντίστοιχα οι δικοί μας βγαίνουν και λένε όλη η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτό από τη μία πλευρά με τα θυμάστε τι ποσοστό πήρε. Να λουτρωτισμό δηλαδή των εθνικιστών στα Σκόπια. Πείτε το κύριε Τσενάκη. Κυριαρχή, είμαστε, θυμάστε τι ποσοστό πήρε το ναι στην γειτονά χώρα? Ναι, θυμάστε το ποσοστό συμμετοχής. Ορίστε. Το ποσοστό συμμετοχής το θυμάστε? Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό εμπάσχει τόσο επεμβαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν μας αφορά. Να σα ζητήσω, κύριε Αρχήμαστε, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ. Να μείνετε μαζί μας και επανερχόμαστε σε λίγο. Βεβαίως. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο συζητάμε για τη συμφωνία των Πρεσπών και την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στη Βουλή με καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Ξενάκη από τις πολιτικές επιστήμες και τον κύριο Αρχήμαστο από την κοινωνιολογία. Θα μου επιτρέψετε και οι δύο να δούμε λίγη εικόνα έξω από τη Βουλή, όπου υπήρχαν κάποια μικροεπισόδια, όχι σπουδαία πράγματα, όμως παρόλα αυτά μετέδωσε κάποιες εικόνες το Reuters. Βλέπουμε τώρα εδώ έχουν ησυχάσει όλα, κάποια χημικά σε περιορισμένη κλίμακα. Αν μπορούμε να δούμε εικόνα και μέσα από τη Βουλή, νομίζω ότι στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται ο κύριος Καμένος, ο οποίος μέχρι τώρα έχει ρίξει βέλη, πυρά, κατά του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στις αιτιάσεις ότι ήταν στημένο το διαζύγιο τους. Μάλιστα κατηγόρησε ότι εξαγοράστηκαν και στελέχη του με σκοπό να διαλυθεί η κοινοβουλευτική του παρουσία των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο, έτσι, μερικά δεύτερα τον κύριο Καμένο, να σχηματίσουμε εικόνα του Αιγαίου. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι από αυτό εδώ το βήμα η κυρία Μπακογιάννη είπε στον κύριο Κοντζιά: εγώ θα έρθω μάρτυρα στο δικαστήριο κατά του Καμένου. Οι μόνοι οι οποίοι βρισκόμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και βεβαίως κάποιοι συνάδελφοι από την Ένωση Κεντρών και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Οι άλλοι όλοι έχετε παρασυρθεί από τα συστήματα ηγεσίας που ελέγχουν τα κόμματα. Δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα τον Αντώνη Σαμαρά να μιλά από αυτό το βήμα, ένα πολιτικό με τον οποίο έχω συγκρουστεί περισσότερο οποιοδήποτε άλλον, που τον θεωρώ υπεύθυνο για τη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας όταν τη μετέτρεψε σε υπερασπιστή του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, του Πασόκ που εμείς σαν Νέα Δημοκρατία το κυνηγούσαμε, που έβαλε στελέχη μέσα από το λαό που ανέλαβαν το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κομμάτι της εξουσίας της, που διέλυσε τις τράπεζες με το Βενιζέλο, τα ταμεία. Ο Αντώνης Σαμαράς εδώ επάνω
ηγήθηκε μιας ομάδας βουλευτών και είπε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε αυτό το οποίο πιστεύουμε και εμείς. Ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό το οποίο που είπε... Μάλιστα. Εδώ τώρα γίνεται μια πλειοδοσία, φαντάζομαι, κύριε Ξενάκη. Ναι, νομίζω ότι κατεξοχήν Μακεδονομάχος ο κύριος Καμένος. Αυτά λέει και προσπαθεί, όπως είπα και νωρίτερα, να επωφεληθεί και να περισσώσει ό,τι μπορεί εν ώψη των επόμενων εκλογών, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις έτσι δείχνουν τους ανεξάρτητους Έλληνες το 0,4%. Οπότε νομίζω ότι δίνει τα ρέστα του, να το πω έτσι και πιο τηλεοπτικά, ο κύριος Καμένος με αυτήν την... και προφανώς προσπαθεί να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία από την, αν θέλετε, δεξιά πτέρυγα, η οποία ενδεχομένως μπορεί να περίμενε και μια πιο σκληρή στάση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η στόχη, νομίζω, του κυρίου Καμένου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο, νομίζω, επιχειρεί να κάνει απόψε. Και αν άκουσα και καλά, νωρίτερα είχαν εμφανιστεί και κάποιες φωτογραφίες. Φωτογραφία, ναι. Έδειξε μια φωτογραφία. Σόρος. Ναι, με τον κύριο Ζάιφ. Τσίπρα. Ναι. Όχι, συγγνώμη, τον κύριο Ζάιφ με τον κύριο Ζάιφ. Τσίπρα στο... Θα δούμε το πλάνο, το έχουμε. Στον Ταβός, νομίζω, ναι. Ήταν αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, δείχνει την φωτογραφία. Ζάιφ, Σόρος. Περίπου έτσι όπως... έγινε και το διαζύγιο, τότε η αποπομπή, ας το πούμε, η παρέτηση, η κοτζιά. Ναι, νομίζω ότι εκεί υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί ακούστηκαν κάποιες πολύ βαριές κατηγορίες για τον κύριο Κοτζιά και από τον κύριο Κοτζιά προς τον κύριο Καμένο, αλλά κυρίως σε σχέση με τον κύριο Κοτζιά, για ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαπραγμάτευση των Πρεσπών και γι' αυτό και εμφανίζει τώρα την φωτογραφία του κυρίου Σόρος, ο οποίος. Ως πιστήριο δηλαδή. Ναι, ως πιστήριο προφανώς ότι εδώ υπάρχουν χρηματισμοί, αλλά όλα αυτά βεβαίως δεν έχουν απαντηθεί. Δηλαδή έχω και την εντύπωση ότι δεν δόθηκαν και επαρκές εξηγήσεις από την πλευρά η οποία κατηγορήθηκε από τον κύριο Καμένο για όλα αυτά. Κύριε Αρχήμαστε, παραμένετε μαζί μας. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Τώρα κοιτάξτε, τώρα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν με αφορούν και όλα αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, πρόκειται για παραπολιτική συζήτηση και δεν έχω τίποτα να πω από αυτού. Για το θέμα το συγκεκριμένο, τη συμφωνία των Πρεσπών και το ζήτημα, ναι. το πολιτικό, ασφαλώς και μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Αλλά αυτό δεν έχω κανένα σχόλιο. Ειλικρινά σας μιλάω. Τι να πω τώρα, να σχολιάσω τον κύριο Καμένο? Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα για μένα δηλαδή. Είχαμε μείνει... αυτό που λέω δεν είναι σχόλιο. Είχαμε μείνει, κύριε Καμένο, κύριε Αρχήμαστε, στη συμφωνία των Πρεσπών και στο αν έχουμε αποκτήσει έναν φίλο στα Βόρεια. Ναι, εκεί είχαμε μείνει, ναι, όντως. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό το σημείο για να δείξουμε και μία κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει. Κάπως έτσι την έχουμε ονομάσει την κάρτα. Δεν τη βλέπω, αλλά μπορώ να πούμε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών θα την διαβάσω, θα την ακούσετε. Όπου διαφωνείτε, μπορείτε να διακόπτε βεβαίως. Παρακαλώ. Ανακόπτεται η διαδικασία αναγνώρισης από άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, ως προς τη διπλωματική θέση που θα κατέχει η χώρα μας μελλοντικά γύρω από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν είναι ουσιώδες, να πω την αλήθεια, γιατί αν δεχθούμε το επιχείρημα της πλευράς που λέει να προχωρήσουμε στη συμφωνία ότι τους έχουν αναγνωρίσει όλοι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει η πρεμούρα να αναγνωριστούν και από εμάς και είναι τόσο σημαντικό και πιέζουν όλοι και έχουν γιατί πέσει. Γιατί μπορούμε να το διαμορφώσουμε, θα σας έλεγε κάποιος. Τι διαμόρφωση έγινε, δηλαδή επί της ουσίας διαπραγματευόμενοι, τι διαμόρφωση κάναμε? Ναι, αντέστρεψα το ερώτημα στον κύριο Ξενάκη. Εγώ είπα για ποιο λόγο είναι συμφέρον αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου εξηγήσει ο κύριο Ξενάκης, εάν έμενε ως έχει αυτή τη στιγμή, τι συμφέρον είχε η Ελλάδα? Να σας πω ένα πολύ απλό, κύριε Αρχήμαστε. Παρακαλώ. Όταν λοιπόν υπογραφεί αυτή η συνθήκη και προχωρήσει, ας πούμε. Ναι. Τα προϊόντα, τα ροδάκινα για παράδειγμα, τα μακεδονικά ροδάκινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή αγορά, ποια θα νοούνται?
Τα ροδάκινα της Έδεσας ή τα ροδάκινα των Σκοπίων. Και πού θέλω να καταλήξω. Εμείς θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε ονομασία και να βάλουμε το πρόθεμα Έλληνο-Μακεδονικό, ας πούμε. Έτσι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το λέω. Που δεν ισχύει. Τι εννοείται δεν υπάρχει. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, το πούμε για Ελληνομακεδονικό. Δεν σας μιλάω για το αεροδρόμιο. Δεν πουλάμε το αεροδρόμιο. Τα ροδάκινα πουλάμε. Δεν μου μιλάτε για το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι κάνετε με το Τάιπερ. Πάντως με το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, τα ροδάκινα πουλάμε. Για τα ροδάκινα μιλάω. Λέω λοιπόν το εξής. Είναι σημαντικό για τα πάντα. Για τα πάντα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως έχουμε εμείς. Πουθενά δεν μπορεί. Να σας ρωτήσω, ο παραγωγός των ροδάκινων της Έδεσας, ο οποίος έχει αυτήν την ποιότητα και αυτήν την αξία του προϊόντου. Πώς αυτό αναγράφεται, δεν μπορούμε. Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω, τι λέτε. Το μακεδονικό ροδάκινο, το ελληνικό, πώς θα διακρίνεται από τον Σκοπιανό. Θέλει να πει ότι θα μπερδευτούν οι αγορές. Ποιος θα αναγκαστεί να αλλάξει όνομα? Αυτή ή εμείς? Η κρατική οντότητα ή η οντότητα η οποία βρίσκεται εντός ενός κράτους που ονομάζεται Ελλάδα? Αυτό λέω. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τίποτα. Τι εννοείται? Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Επαναλαμβάνω, εφόσον έχουμε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουμε ή δεν έχουμε? Έχουμε. Αεροδρόμιο Μακεδονίας, έχουμε ή δεν έχουμε? Έχουμε. Εάν αυτό ισχύει και μου λέτε, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε αυτά τα ονόματα. Δεν ισχύει πουθενά αυτό. Το άκουσα και σαν επιχείρημα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ειλικρινά εγώ δεν βρίσκω, δεν είμαι και κανένας ειδικός βέβαια, αλλά εγώ δεν βρίσκω πουθενά. Τη διάβασα τη συμφωνία μια χαρά. Εγώ στη συμφωνία. Άλλο πράγμα είναι οι ονομασίες ενός πανεπιστημίου και ενός αεροδρομίου και άλλο πράγμα είναι οι ονομασίες των προϊόντων, κυριαρχήμαστε. Και πού στη συμφωνία των προσφορών αυτών? Αυτά που πουλάμε, δεν ξέρω αν σκοπεύεται να πουλήσει και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά λέω ότι αυτά που πουλάμε, που είναι οι αγορές. Πρέπει κάπως το ελληνικό προϊόν να αλλάξει το όνομα των προϊόντων. Ποιος θα αλλάξει, λοιπόν, σας λέω. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία η οποία έχει διαπραγματευτεί και έχει λυθεί, νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει, για πετε μου αυτό, τι τόσοι ώρες έχει. Θέλει να πει, κύριε Αρχήμαστε, ότι πώς θα διακρίνει ένας καταναλωτής στην υπόλοιπη Ευρώπη ποιο προέρχεται από τα Σκόπια και ποιο προέρχεται από την Μακεδονία. Για να μην μπαίνουμε σε χώρα. Όχι, δεν κάνουμε κόντρα, διάλογο κάνουμε. Γι' αυτό λέω όμως, ένας από τους λόγους που επί 25 χρόνια δεν λύθηκε το πρόβλημα. Να δούμε την επόμενη κάρτα, τι αλλαγές γίνονται και για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Για πέστε μου, διαβάζετε. Οι αλλαγές στο όνομα, στο Σύνταγμα λοιπόν, προβλέπεται η αλλαγή στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας. Σε δημόσιους φορείς, ενώ γίνεται διάκριση της αρχαίας ιστορίας Ελληνικής Μακεδονίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία θεωρούνται και εκτιμένα πλέον και για την κυβέρνηση επέρεται. Για την ηθαγένεια. Άλλη μία αλλαγή που αφορά την ηθαγένεια. Μακεδόνας κάθετος, πολίτης Βόρειας Μακεδονίας. Είναι έτσι. Αυτό είναι κάτι που το κερδίσαμε, λέτε, μέσα από τη συμφωνία αυτή. Κοίταξε, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να γίνει κάποια υποχώρηση, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει διαπραγματεύσει, δεν ήμουν εκεί. Το κέρδισε η Ελλάδα όμως. Λέτε να υπάρχει διάκριση αυτή, έτσι, στα διαβατήρια. Η ηθαγένεια, γιατί έχει πολύ μεγάλη συζήτηση περί ηθαγένειας και περί εθνότητας. Πρόκειται περί ηθαγενείας, αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, σε ανταλλαγές ηθικών κρατών δεν μπορεί να οριστεί ποτέ και δεν ορίστηκε ποτέ εθνότητα. Αυτό δεν ισχύει πουθενά. Αυτό γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, όπου είναι νομίζω στο κενό. Μιλάμε για ηθαγένεια. Και αν δείτε μάλιστα, γιατί γι' αυτό έγινε συζήτηση, πολλές μέρες παρακολουθώ τη συζήτηση στη Βουλή, έγινε μια συζήτηση και περί του όρου citizenship και nationality. Όλα τα διαβατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πουθενά citizenship. Nationality γράφουν πολλά. Λοιπόν, άρα είναι σαφές ότι μιλάμε για ηθαγένεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίζουμε εθνότητες, αλλά. Ναι. Τι πολίτης κράτους. Να ρωτήσω, κερδίσαμε να λέγονται Μακεδόνες? Το λέμε σοβαρά τώρα αυτό. Κερδίσαμε να λέγονται Μακεδόνες? Τι κερδίσαμε δηλαδή? Πολίτες Βόρειας Μακεδονίας. Δεν είναι Μακεδόνες, αγαπητέ κύριε Συνάδελφε. Κύριε Ξενάκη, θεωρείτε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Να σας ρωτήσω εμένα. Σας κάνω μια ερώτηση πολύ απλή. Θεωρείτε η Μακεδονία ότι είναι μία και ελληνική? Από ποια οπτική το βλέπετε? Από τη γεωγραφική, από την ιστορική, από την οικονομική? Από ποια οπτική θέλετε να πούμε ότι είναι διαφορετικές? Τη Βόρεια Μακεδονία. Όχι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όμως της πάλε ποτέ Μακεδονίας, της αρχαίας Μακεδονίας και στη συνέχεια ανήκει στην Ελλάδα. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, και ο όρος Μακεδονία διεθνώς είναι κατοχυρωμένος στην Ελλάδα μέχρι
Το 90. Είναι κατοχυρωμένο. Γιατί είναι κατοχυρωμένο, copyright έχει η Ελλάδα. Όχι, αλλά έτσι γεννήθηκα εγώ. Συγγνώμη αν σας πειράζει αυτό. Αλλά... Δεν με πειράζει, κύριε, να γεννηθήκατε. Αλλά γεννήθηκε κι άλλος που έζησε στα Σκόπια, στο μοναστήρι. Ναι. Αυτός που γεννήθηκε εκεί δεν είναι Μακεδόνας. Σας ρωτάω. Είναι όμως η διάκριση την οποία εμείς επιδιώκαμε να λέγεται Μακεδόνας. Τι εννοείτε, φυσικά. Τόσα χρόνια. Με συγχωρείτε, κύριε Αρχή, είμαστε μισό λεπτάκι γιατί. Νομίζω ίσως ότι δεν έγινε κατανοητός. Ναι. Τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση. Όχι γιατί οι προηγούμενοι ή όλες οι κυβερνήσεις πιο πριν δεν είχαν την ικανότητα, αλλά γιατί υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στο να βρεθεί ένας σύνθετος όρος ο οποίος να μην δημιουργεί πρόβλημα. Ακούστε με μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, ακούω. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία τονίζουν κάποιοι άνθρωποι, και εγώ είμαι ίσως κάποιος από αυτούς, που λένε ότι με αυτή τη συμφωνία ανοίγουμε το παράθυρο της χρήσης του όρου μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό, σε μια σειρά από θέματα τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ο αλυτρωτισμός θρέφεται μέσα από αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν επιλύει το πρόβλημα. Αυτή είναι η βασική μας αντίρρηση, αν θέλετε, των περισσότερων... Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό, τεράστιο κοινό. Σας έκανα μια ερώτηση και αποφεύγετε να απαντήσετε. Αν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Η ερώτηση που σας κάνω είναι η εξής. Η Μακεδονία είναι μια και ηλικία, υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Απαντήστε μου. Οι Μακεδονίες εξαρτάται, σας ρώτησα, από ποια οπτική το βλέπετε. Το βλέπετε ιστορικά, το βλέπετε πολιτικά, το βλέπετε οικονομικά. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι μία. Ακούστε να δείτε. Εάν με αυτόν τον τρόπο θέλετε να πολιτικοποιήσετε την ακαδημαϊκή άποψη που λέω τώρα. Μα αυτό πάτε να κάνετε. Μην οδηγείτε. Ακούστε, εγώ σας μιλάω για σύγκρουση. Την συμφωνία των Πρεσπών. Δεν σας μιλάω για την ιστορία των Πρεσπών. Αν θέλετε να πάμε εκεί πίσω, στην προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε στις Πρέσπες. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία και στο δημόσιο διάλογο έχουν τεθεί με λάθος τρόπο και νομίζω ότι υπάρχουν και λαθασμένα συμπεράσματα σε γενικευμένη μάζα. Γι' αυτό είμαστε απόψε εδώ για να τα συζητήσουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, αλλά τι ισχύει. Έτσι, αν εγώ πιστεύω ότι η Κρήτη είναι οτιδήποτε ή η Μακεδονία είναι οτιδήποτε, είναι ένα άλλο θέμα. Για τη συμφωνία των Πρεσπών συζητάμε. Και λέω λοιπόν ότι ανοίγει με κάποια άρθρα τα οποία αφήνουν τον όρο μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό, τη δυνατότητα εκμετάλλευσης και αντίστοιχα δημιουργίας κάποιων προβλημάτων. Εγώ έθεσα μόνο τα οικονομικά. Αυτά τα οποία αφορούν τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες βλέπω ότι ασπάζεστε απολύτως και τις στρατηγικές της. Έτσι, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε άλλους τομείς. Στην οικονομία, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη για το κοινό ευρωπαϊκό καλό. Έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια θα ήθελα να τοποθετηθείτε στο ζήτημα των Πρεσπών. Πολύ απλά και σας λέω το εξής. Υπάρχει μια σύγχυση, αγαπητέ συνάδελφε. Ο όρος Μακεδονία δεν ήταν ποτέ αποκλειστική σε χρήσης της ελληνικής πλευράς. Και ούτε έπρεπε να είναι, θα με συγχωρέσετε. Από πότε ξεκίνησε να χρησιμοποιείται? Τι εννοείται από πότε? Από πότε χρησιμοποιείται από τους άλλους ο όρος Μακεδονία? Από πότε, εννοείται για την Βόρεια Μακεδονία. Από πότε χρησιμοποιείται? Ναι, ας πούμε, οποιοδήποτε άλλος. Ή η βουλγαρική πλευρά, ας πούμε, πότε? Πάνω από ένα αιώνα. Πάνω από ένα αιώνα, μάλιστα. Ναι. Από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, εννοείται. Σας κάνει πρέπει να θεωρήσουμε. Από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ναι, εννοείται. Πρέπει να θεωρήσουμε. Τα ρωτάω. Νομίζω πάντως ότι ο όρος Μακεδονία. Αναγνωρίζει και εμείς έχουμε αναγνωρίσει σε αυτή τη συνθήκη ότι υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Mm. 5%, 35% και 20%, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Αν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες, οι άνθρωποι που μένουν μέσα, ανεξαρτήτως του αισθήματος του εθνικού που έχουν. Έτσι, δεν μιλάω γι' αυτό. Μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία νόμιμα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Δηλαδή, δεν είχαμε κάτι που το εκχωρήσαμε. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούσαμε και ορθά το χρησιμοποιούσαμε, γιατί αυτό... έχουμε τη Μακεδονία. Είναι αυτό, κύριε Αρχήμαστε, που έχει περάσει και στο Σύνταγμα της γείτονος για τον αυτοπροσδιορισμό, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν έχει γίνει ποτέ σε διεθνή συνθήκη αυτό, σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε το πώς θα αισθάνονται οι βόρειοι γειτονές μας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πούμε επίσης. Ναι, αλλά για να μην έχουν και τη ρητή συγκατάθεσή μας, εάν διαφωνούμε. Όχι. Δεν μπορεί να δώσουν συγκατάθεση για αυτό, αγαπητέ κύριε Ξαντάκη. Όχι, αλλά δεν είναι ανάγκη να έχουν και τη δική μας συγκατάθεση, εφόσον διαφωνούμε. Μα δεν είναι συγκατάθεση για αυτότητα. Για την ηθαγένεια δώσαμε συγκατάθεση. Για την ηθαγένεια.
με το διαχωρισμό Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μπορεί να υπάρχει Μακεδονία χωρίς τον όρο Μακεδονία, γιατί οι άνθρωποι είναι Μακεδόνες. Τι να κάνουμε. Βόρειοι Μακεδόνες, όπως θέλαμε τους κουμπαλάμε. Κύριε Αρχήμαστε, το είχαν κερδίσει μέσω αναγνώρισης το Μακεδόνας στην Ιθαγένεια. Οπότε εμείς προσθέσαμε το πολύ της Βόρειας Μακεδονίας. Όχι, είχαν κερδίσει να λέγονται Μακεδόνες. Σκέτο. Αυτό είχαν κερδίσει. Για τη γλώσσα λοιπόν όμως δεν είχαμε καμία αλλαγή. Μα η γλώσσα. Να το δούμε και αυτό στην κάρτα. Να δούμε στην κάρτα. Είναι μακεδονική, χωρίς αστερίσκους, με αναγνώριση από το 1977. Ωραία. 77, ναι, δεν είναι 100 χρόνια ακριβώς. Από τα κράτη και από τον... Πέρα το 1951 με τον κύριο Αβέως και την κουβέντα που γίνεται αυτή την ώρα. Δεν είναι από τα Ηνωμένα Έθνη και ακριβώς. Να μην πω την κουβέντα, η οποία είναι και λίγο τεχνική. Να σας πω ένα πολιτικό ζήτημα. Εάν αυτοί λέγονται, αισθάνονται και λέγονται ότι εμάς είμαι Μακεδόνας, εμάς που μας ενοχλεί. Διότι ο αλληλεπτορισμός δεν είναι εκεί. Κύριε Αρχήμαστε, θέλω να το μαζέψετε, να κλείσουμε με αυτό. Το επιχείρημά μου, ο αλληλεπτορισμός δεν κρύβεται στο όνομα. Διότι αν κρύβονταν στο όνομα μόνο, τότε και εμείς έχουμε αλληλεπτορικές τάσεις που λέγουμε στη Μακεδονία. Και θέλουμε να πάρουμε τη Μακεδονία την άλλη και την παράλληλη. Την λογαριακή. Όχι βέβαια. Άρα επομένως η συνθήκη γι' αυτό είναι ισορροπημένη, επαναλαμβάνω. Από πότε η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα σύνορά της? Φυσικά και όχι. Μα ούτε οι άλλοι τώρα λέγονται Μακεδονίες, δεν θέλουν να επεκταθούν προς τον τόπο. Α, δεν υπάρχουν λέτε στα Βαλκάνια αλληλεπτορισμοί. Οι άλλες χώρες δεν έχουν. Η μεγάλη Αλβανία, ας πούμε, και δεν υπάρχει. Φυσικά και έχει. Να το υποδαβλήσουμε. Το Τσάμιρκο δεν υπάρχει, ας πούμε. Να το υποδαβλήσουμε αυτό ή να το αφαιρέσουμε. Σας ρωτάω. Κύριε Αρχήμαστε, να το λύσουμε, αλλά με ποιους όρους? Για να το λύσουμε λοιπόν σημαίνει η αμοιβαία αυτή συνθήκη, τι σημαίνει? Ότι ο αλληλεπτορισμός βγαίνει απ' έξω, το λέει καθαρά το άρθρο 7. Νομίζω ότι θα μπορεί να το διαβάσει ο αγαπητός συνάδελφος, δεν έχω μπροστά μου τη συνθήκη. Ο αγαπητός συνάδελφος δημοσιογράφος μπορεί να το διαβάσει. Ότι το άρθρο 7 λέει σαφώς: οι αλληλεπτορισμοί απαγορεύεται οποιαδήποτε παραβίαση συνόρων και οποιοδήποτε αλληλεπτορισμός, εξού και ιστορία τη παράδοση. Αλλάξανε το όνομα του αεροδρομίου τους. Εμείς δεν το αλλάξαμε. Αυτοί το αλλάξαν. Τους δρόμους, τα γάμματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν τα πετάξαμε αυτοί. Αυτοί τα πετάξαμε. Λοιπόν, άρα επομένως, όλες και η πρακτική τους και το συνταγμά τους λέει ότι ο αλληλεπτορισμός τελείωσε. Κύριε Αρχήμαστε, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ τη σύνδεση μας. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που εσείς θέλετε να προσθέσετε πολύ σύντομα. Όχι, αναφέρω. Να αναφέρω ότι ο αυτοπροσδιορισμός αυτός, η λαοί και τα έθνη δεν αντανακλώνται στα διεθνή έγγραφα, έτσι δεν είναι? Οπότε ακριβώς, δεν ακριβώς. Έχουμε να φοβόμαστε τίποτα? Απολύτως τίποτα. Από αυτό τουλάχιστον. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, από αυτό δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Η διεθνότητα δεν γράφεται σε κανένα διεθνές έγγραφος και σε καμία συνθήκη. Έχουμε όμως να φοβόμαστε από κάτι άλλο? Έτσι υπάρχει κάτι το οποίο σας... Από τη συμφωνία αυτή υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Εγώ δεν βλέπω κάτι που με φοβίζει. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που με φοβίζει, ειλικρινά σας μιλάω, κάτι που να αισθάνομαι ως κράτος πια, έτσι, ότι υπάρχει κάποια μορφή απειλή. Δεν υπάρχει. Η συμφωνία είναι απολύτως καθαρή σε αυτό. Τη στιγμή που έφυγε το εθνικιστικό επιχείρημα του Μεγάλου Αλέξανδρου, το γελίο επιχείρημα του Γκρουεύσκη και του Βέμερο, έτσι, το εθνικιστικό αυτό επιχείρημα, και αναγνωρίστηκε ότι αυτό εμπεριέχει αλληλεπτορισμό και αφαιρέθηκε, εγώ δεν βλέπω κάτι το οποίο να φοβάμαι. Και ασφαλώς, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί μου φαίνεται και λίγο αστείο, είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει σχεδόν στρατό. Ένα μικρό κράτος το οποίο οφείλουμε να το διατηρήσουμε και να αναπτυχθεί και να συνεργαστούμε μαζί του, γιατί συζητήσαμε πριν τι σημαίνει να μπει στη λογική των εθνικισμών και του αλληλεπτορισμού στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλω. Κύριε Αρχήμαστε, με συγχωρείτε. Πολύ γρήγορα. Το άρθρο 13. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αναφέρεται στην αναγνώριση του δικαίου της θάλασσας. Ναι. Στο οποίο υπάρχει για καθεστώς για τα περίκλειστα κράτη. Πολύ γρήγορα, κύριε Τσελέτη. Στα οποία αναγνωρίζεται ΑΟΣ. Με αυτή τη συμφωνία. Ναι. Και με το άρθρο 13, το οποίο δεν βρίσκω για κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να υπάρξει ξεχωριστό. Πείτε το, κύριε Ξενάκη. Αναγνωρίζουμε και δίνουμε δικαιώματα ΑΟΣ, κυρίως βέβαια σε ό,τι αφορά τα αλλιευτικά, έτσι, μάλιστα, όχι να κάνει εξορίξεις, μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είναι? Κύριε Αρχήμαστε, πολύ γρήγορα απαντήστε σε αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εμείς γιατί δηλαδή να αποκλειστούμε από αυτό?
Το λέω γιατί η Γερμανία που είναι η ηγέτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέτε σήμερα δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό σας μην το συνεχίζετε κύριε Ξενάκη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Αχίμαστε, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό πολύ γρήγορα πρέπει όχι, να κλείσουμε. Όχι, είναι πολύ απλό. Είναι διεθνές δίκαιο, το είπε και ο κύριος Ξενάκης. Στο διεθνές δίκαιο δεν βλέπω κάποιο λόγο να αρνηθούμε τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Κανένα λόγο δεν βλέπω. Το να έχουν, να έχουν αληθικά σκάφη. Γιατί να υπάρχει μέσα στη συμφωνία, σας ρώτησα. Να βάζει κανένα κίνδυνο για τη Μακεδονία. Γιατί να υπάρχει στη συμφωνία, ρωτήσα. Μπορείτε να το απαντήσετε αυτό, γιατί να υπάρχει στη συμφωνία μέσα, κύριε Αχίμαστε. Μπορεί να το διεκδικήσετε για να είναι σίγουροι, δεν ξέρω. Δεν είμαστε διαπραγμάτευτοι. Μάλιστα. Λέω ότι δεν, μου είπατε αν υπάρχει κίνδυνο. Εγώ δεν βλέπω κανένα κίνδυνο από αυτό, αυτό λέω. Αυτό μόνο μπορώ μάλιστα. Να πω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποψινή σας παρουσία. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά με τον κύριο Βγόντζα και τον κύριο Ξενάκη στο κεντρικό στούντιο. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο. Συζητάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών με φόντο τη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται στην Βουλή και την κρίσιμη ψηφοφορία αύριο το μεσημέρι. Στο κεντρικό στούντιο της Crete TV βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Βγόντζα μέσω σύνδεσης Skype, διακεκριμένο νομικό, πολύ γνωστό, αλλά θα επικαλεστώ και την ιδιότητα του Διευθυντή του Νομικού Γραφείου Πρωθυπουργού επί Ανδρέα Παπανδρέου. Καλησπέρα κύριε Βγόντζα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που θυμίζετε αυτή τη δεύτερη ιδιότητά μου, γιατί προφανώς είχα συμμετάσχει στις διαδικασίες εκείνες που, με το οποίο είχαμε κηρύξει εμπάργκο σε σχέση με τα Σκόπια. Εμπάργκο και ενδιάμεση και η ενδιάμεση συμφωνία. Τι είπατε? Ήταν λίγο αργότερα και η ενδιάμεση συμφωνία. Ήταν ίδια περίοδος ναι, για εσάς. Τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 1995 που είχαμε την ενδιάμεση συμφωνία, την οποία την παραβίασαν οι Σκοπιανοί. Να μπω απευθείας στο θέμα σας ναι. Και στο θέμα μας. Γιατί απασχολεί όλους τους Έλληνες. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Ποιο είναι το μεγάλο της μειονέκτημα? Θα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με το ένα αρνητικό σημείο ή με το άλλο. Δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω όμως σε μία βασική μου παρατήρηση. Ότι η συμφωνία αυτή ενθαρρύνει, δίνει φλόγα, δίνει φωτιά στον αλυτρωτισμό των Σκοπίων. Δεν δημιουργήθηκε ο αλυτρωτισμός αυτός, παρακαλώ πολύ, τώρα τα 27 τελευταία χρόνια. Όχι, είναι λάθος. Εάν πάτε στην Αμερική και στις κύριες εισόδου, βλέπετε μνημεία των Μακεδόνων σε εισαγωγικά, που μια περίεργη προπαγάνδα τους βάζει μπροστά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η συμφωνία δεν λύνει κανένα θέμα, αυξάνει όλους τους κινδύνους και θα σας τους περιγράψω αυτούς τους κινδύνους, γιατί άκουσα και μερικά πράγματα που στο χώρο της νομικής είναι ευτράπελα, όπως ο καθένας μπορεί να δίνει στα προϊόντα του οποιαδήποτε ονομασία, λάθος τρισμέγιστον. Όπως ξέρετε, η αναγνώριση του τόπου προέλευσης και η μετατροπή του τόπου προέλευσης στα προϊόντα για να τα ξεχωρίσει κάποιος από τα προϊόντα, όμοια προϊόντα της μιας άλλης χώρας, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, ένα κύριο κριτήριο. Όποιος έχει βγάλει την ονομασία αυτή μπροστά για περισσότερα χρόνια, τότε αυτός κατοχυρώνει αυτήν την ονομασία. Και απορώ πως από καθηγητή πανεπιστημίου λέγονται ελέγχθησαν αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ένας τριτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει πολύ καλά αυτή την απλή αλήθεια που μόλις σας είπα. Όμως μπορούμε, αν μου το επιτρέπετε, να προχωρήσω και σε κάποια άλλα ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμασταν μια διεθνή συμφωνία, έστω και με την παρουσία του ΟΗΕ, για να μας λύσει
αν θέλετε, το ιστορικό πρόβλημα, τι σχέση έχουν οι Σκοπιανοί με τις μεγάλες κατακτήσεις του ελληνισμού πριν από τη χρονολογία της γέννησης του Χριστού. Δεν χρειάζονταν να κάνουμε τόση φασαρία. Το θέμα είναι διαφορετικό και αυτό το κρύβουν πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ απλά θέλουν να κατοχυρώσουν αμυντικά το υπογάστριο των Βαλκανίων έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πρώτη και βασική αιτία. Γιατί ενδιαφέρονται και οι Γερμανοί που κάνουν το κουμάντο τους στα θέματα αυτά. Διότι οι Γερμανοί διέλυσαν, σας παρακαλώ πολύ, διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία. Θα μου πείτε και τι σημαίνει αυτό για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Θα σας δώσω μία μικρή παράγραφο, μάλλον μία μικρή πρόταση. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ήμασταν οι μόνοι λαοί, ναι, οι μόνοι λαοί που αντισταθήκαμε στον ναζισμό. Δεν υπάρχει άλλος λαός με τα χαρακτηριστικά των Σέρβων και των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, ενώ όποιος βρεθεί κάτω από το δρεπάνι της γερμανικής δικαιοσύνης ως άτομο, τότε είναι βέβαιο σε μια μεγάλη και ιστορική απόφαση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του γερμανικού λαού, η οποία λένε υπηρέτησε στον ναζισμό, θα τιμωρηθείς όσα χρόνια και να περάσουν. Σε τι όμως δεν έχουν διορθωθεί οι Γερμανοί? Στη συλλογική τους συνείδηση. Εάν δείτε, είχαμε πριν από καιρό κάποιους γερμανούς ιστορικούς που θέλανε, ειδικά στο θέμα της Κρήτης, και το έχει αναδείξει αυτό και το Κρήτη TV και η Νέα Κρήτη, που θέλησαν να κουρέψουν, να μερεμετήσουν την προσφορά, τους αγώνες του κρητικού λαού. Προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν ως μακελάριδες. Για το Ρίχτερ, κύριε Ξενάκη, είστε και εσείς. Δεν μπορούν να συνεχιστούν. Και επαναλαμβάνω, αν ήταν το θέμα οι απλώς ιστορικές αλήθειες, δεν χρειαζόμασταν τίποτα, 2-3 βιβλία και ένα επιστημονικό συμπόσιο. Δεν θέλαμε όλη αυτή τη φασαρία. Κρύβεται κάτι άλλο που συνδέεται και με τις αμυντικές ανάγκες των ΗΠΑ. Πρώτη φορά είδα εγώ έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να παρεμβαίνει τόσο ανοιχτά ακόμα και σε ένα δημοψήφισμα ενός μικρού κράτους. Πρώτη φορά βλέπω την καγκελάριο που έχει μυαλό, που έχει γνώσεις. Έζησε πολλά χρόνια στην Ανατολική Γερμανία να ευγνωμονεί τον Τσίπρα, γιατί φτάσαμε σε μια συμφωνία που δεν εξυπηρετεί τα σχέδια της Ελλάδας. Κύριε Βγόντζα, εμείς τους υπηρετήσαμε όλους αυτούς ως χώρα. Τους εξυπηρετήσαμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Εν αγνία μας ή συνειδητά. Λένε πολλοί, απάντηση. Λένε πολλοί ότι 240 κράτη έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Mm-hmm. Δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα. Αλλά μπορώ να σας πω, με τα 240 κράτη μπορούν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Με την άδεια των 240 ή και κρατών μπορούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, χωρίς τη βούληση της Ελλάδας, τίποτα από τα δύο αυτά γεγονότα δεν μπορούσαν να επιτευχθούν, είτε αυτοδικαίως όπως η ένταξη με το ΝΑΤΟ, είτε μπαίνοντας στις ενταξιακές μακρές διαδικασίες που προβλέπει η είσοδος στην Ενωμένη Ευρώπη. Η κύρωση του πρωτοκόλλου εισδοχής στο ΝΑΤΟ είναι η αμέσως επόμενη διαδικασία μετά την αυριανή ψηφοφορία, εφόσον βέβαια είναι εκείνη η οποία εγκρίνει τη Συμφωνία των Πρεσπών από ελληνικής πλευράς. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι το να μου λένε τι λέει η Νέα Γουινέα και αυτό να μου το προβάλλουν ως επιχείρημα δεν με αφορά. Είναι, το επιχείρημα είναι το επιχείρημα, αντιλαμβάνεστε ότι το επιχείρημα βρίσκεται. Κανένας δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ.
Το επιχείρημα βρίσκεται ότι χαλάει τα σχέδια. Όσο περισσότερες χώρες αναγνωρίσουν, στο τέλος θα έχουμε μια de facto αναγνώριση, δεν θα μπορούμε να έχουμε κάποια διπλωματική, ας πούμε, ευελιξία σε όλο αυτό. Αυτό είναι το επιχείρημα. Με επιτρέπετε. Βεβαίως. Από το 1995 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχουν περάσει? Έχουν περάσει περίπου, αν μετράω καλά με τους κανόνες αριθμητικής που έμαθα από την πρώτη δημοτικού, έχουν περάσει, παρακαλώ, 23 με 24 χρόνια. Τόσα δεν είναι τα χρόνια αυτά. Λοιπόν, τι έχει συμβεί? Έχουμε αυξήσει τις διπλωματικές σχέσεις ακόμα και με τα Σκόπια. Έχουμε αυξήσει τις εμπορικές συμφωνίες και ανταλλαγές αγαθών προηγούμενοι άλλων χωρών. Τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί κανένα επεισόδιο? Τίποτα. Άρα αυτοί που επικαλούνται αυτόν τον αριθμό, τον μεγάλο αριθμό των κρατών που τους έχουν αναγνωρίσει, για μένα δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι βέβαιο ούτε αναταραχή υπάρχουν στα Βαλκάνια εξ αυτού του λόγου, ούτε επεισόδια έχουμε. Ίσα ίσα οι Έλληνες επιχειρηματίες διαπρέπουν στα Σκόπια. Τότε γιατί μας το λένε αυτό, γιατί μας το προβάλλουνε? Είμαστε ανεξάρτητο κράτος και με το βέτο μας δεν μπορεί να μπει καμία χώρα στο ΝΑΤΟ. Κύριε Ξενάκη, κάτι θέλετε να πείτε? Αν επιτρέπετε μόνο, νομίζω ότι με την ενδιάμεση συμφωνία, νομίζω ότι είχε συμφωνηθεί ότι δεν θα εμποδίσουμε αυτές τις χώρες να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με αυτούς τους θεσμούς. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια καταδίκη της Ελλάδας, έτσι, γι' αυτό. Όχι, νομίζω το αντίθετο. Ορίστε. Προσέξτε, επειδή ήμουνα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχα στην αξιολόγηση, η καταδίκη στη Χάγη της Ελλάδας, όταν μας πήγαν, ότι έχουμε 5 προϋποθέσεις ή 6, δεν το θυμάμαι, δεν έχω μπροστά σύμφωνα, μου το ναι. κείμενο, είναι 6 προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Εννοείται όχι... οι προϋποθέσεις ενδιάμεσης συμφωνίας. Βέβαια. Είναι η δεύτερη, θα μπορούσαμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει από τη δεκαετία του 1990. Εκεί να τα δούμε, μια και συζητάμε σε όλο αυτό. 1995 υπήρξε η ενδιάμεση συμφωνία που την αναγνωρίζει. Έχει υπογράψει ο Κάρολος Παπούλιας και μετέπειτα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναγνωρίζει. Και από την άλλη μεριά ο Υπουργός Εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, των Σκοπίων. Αναγνωρίζει σύνορα. Την προσωρινή ονομασία Φύρομ, την αλλαγή σημαίας, την αλλαγή του χαρτονομίσματος, νομίζω είχε το Λευκό Πύργο εκεί. Πολλά άλλη τροπή. Όχι στις διεκδικήσεις επί ελληνικού εδάφους. Βέτο Ελλάδα σε ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς και άρση του εμπάργου που είχε προηγηθεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Βγόντζα? Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Να, δηλαδή ήταν μια συμφωνία να σας ζητήσω να βάλουμε μια αμέσως εκτελεστές πολλές από τις κατοχυρώσεις των να δικαιών. Σας ζητήσω, κύριε Βγόντζα, να εισάγουμε και να καλησπερίσουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Κατρούγκαλο. Βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος και εκείνος από την πλευρά του θα μας εκθέσει τις απόψεις γύρω από τη συμφωνία των Πρεσπών που συζητούμε απόψε. Κύριε Βγόντζα, ήταν αυτή η όρια, ας το πούμε έτσι, της ενδιάμεσης συμφωνίας που μόλις σας διάβασα, και εκεί δινόταν το δικαίωμα στην Ελλάδα να ασκήσει το βέτο. Τον έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλησπέρα, κύριε Κατρούγκαλε. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε που ήταν σύντομη η παρέμβασή μου, αλλά είμαι σκαστός από την αίθουσα της Ολομέλειας. Το αντιλαμβανόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για όλους εσάς. Εγώ χαίρομαι να τον χαιρετήσω τον κύριο Κατρούγκαλο. Μολονότι βρισκόμαστε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν ξέρω αν με ρωτήσατε κάτι. Δεν σας άκουσα. Σας μιλάει και σας καλησπερίζει ο κύριος Αντώνης Βγόντζας. Α, έχετε καλησπέρα μου, αλλά δεν τον ακούω καθόλου. Μεταφέρετε, παρακαλώ, εσείς αυτά που με ρωτά, γιατί δεν ακούγεται καθόλου. Βεβαίως. Θα το κάνω. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω αμέσως να σας ρωτήσω.
Και έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μαζί μας είναι και ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Ξενάκης, και μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα η συμφωνία των Πρεσπών? Μα είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορούσαμε να έχουμε. Επειδή άκουσα λίγο από το προηγούμενο νήμα τη συζήτησή σας που αναφερόταν στην ενδιάμεση, να σας πω ότι μόνο και μόνο ότι βελτιώνουμε ρυθμίσεις του συντάγματος που είχαν τροποποιηθεί με βάση την ενδιάμεση αλλά δεν ικανοποιούσαν την εθνική θέση, δίνει το μέτρο της αλήθειας του ισχυρισμού μου αυτού. Αλλά γενικότερα σε όλο το εύρος της εθνικής γραμμής, όπως είχε διαμορφωθεί της εθνικής θέσης τουλάχιστον από το 2007 και μετά, δηλαδή μία σύνθετη ονομασία που να προσδιορίζει το όνομα της γειτονικής χώρας, η οποία να ισχύει έναντι όλων με γεωγραφικό προσδιορισμό και μάλιστα με αλλαγή του συντάγματός της, ήταν αυτό που πρακτικά επιδιωκόταν από το 1993 έως σήμερα. 1993, θυμίζω, λίγο μετά από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, προτείνεται να καθιερωθεί από εμάς με επίσημη πρόταση του τότε μόνιμου αντιπροσώπου μας στα Ηνωμένα Έθνη, το όνομα Σλαβομακεδονία. Και από εκεί μέχρι σήμερα έχουμε διάφορες παραλλαγές σύνθετων ονομάτων. Καταφέραμε λοιπόν εμείς αυτό που επί 30 χρόνια επεδίω και η ελληνική διπλωματία, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα μου επιτρέψει ο αγαπητός φίλος Γιώργος να διατυπώσω πρώτον. Ευχαριστώ Αντώνη, και τώρα σας ακούω και πω καλά. Ναι, πρώτον, δεν αναγνωρίστηκε με την διάμεση συμφωνία κάποιος όρος. Όχι. Αυτό δεν αφέθηκε. Είπα αυτό. Είπα για την μετέπειτα διαπραγμάτευση. Για να βλέπουμε, για να λέμε να συμφωνούμε. Και το δεύτερο. Συμφωνούμε. Αντώνη, δεν διαφωνείς ότι η κεντρική εθνική γραμμή ήταν πάντοτε υπέρ της σύνθετης ονομασίας? Δεν είπα εγώ ότι από την ενδιάμεση καθιερώθηκε. Η ενδιάμεση καθιέρωσε νομική μας υποχρέωση να βρούμε λύση για το όνομα. Ναι, εντάξει. Αλλά όμως τα λειτουργικά στοιχεία που είχαν μπει είχαν παρευληθεί στην ενδιάμεση συμφωνία. Αυτά τα παραβίασαν τη Σκοπία, φαντάζομαι. Σε αυτό εγώ έχω τουλάχιστον αναγνωρίσω συχνά την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και μέχρι πρόσφατα είχε αναγνωριστεί ότι παραβιάζουν οι Σκοπιανοί. Οπότε το ερώτημά μου, το δικό μου είναι, με αυτούς μπορούμε να έχουμε έντιμες και ειλικρινείς διαπραγματεύσεις όταν τόσα χρόνια παραβιάζουν μια συμφωνία? Το δεύτερο. Θα σου βάλω μια διάσταση. Όχι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κάτσε να παραδεχτώ αυτά που... Ποια είναι αυτή? Οι διεθνείς συμφωνίες δεν έχουν την αυστηρότητα που έχει, αν θέλεις, μια διάταξη νόμου που ανήκει στο εμπορικό ή στο αστικό δίκαιο. Έχουν μια δυναμική ερμηνεία και εφαρμογή. Αυτό το βλέπουμε διαβάζοντας... Καταλαβαίνω και το συμμερίζομαι. Άφησέ με να σου δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση. Γιατί λυπάμαι ότι θα πρέπει σε να... Σε ακούω ευχάριστα. Λοιπόν, πράγματι έχεις δίκιο. Στο παρελθόν είχαμε πολλές περιπτώσεις παραβίασης της ενδιάμεσης συμφωνίας, οι οποίες προβλήθηκαν και εκ μέρους μας όταν ήρθε το θέμα στο αρμόδιο δικαστήριο, στο δικαστήριο της Χάγης. Εκεί βέβαια κρίθηκε ότι και εμείς παραβιάσαμε υποχρέωση που απέρεε από την ενδιάμεση συμφωνία σε σχέση με την άρνησή μας να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Πράγμα που στην πραγματικότητα δεν έγινε, λόγω ότι προβάλαμε εμείς βέτο, όπως ανέλησε σήμερα πολύ διεξοδικά ο Πρωθυπουργός. Η απάντησή μου λοιπόν στο ερώτημά σου, αν μπορούμε να περιμένουμε συμμόρφωση και συμφωνία και καλή εκτέλεση της συμφωνίας των Πρεσπών, σου λέω ότι τώρα έχουμε δύο καινούργια ποιοτικά δεδομένα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια καλύτερη συμφωνία που δεν λύνει προσωρινά αλλά οριστικά το ζήτημα, και το δεύτερο είναι ότι αυτή η συμφωνία συνοδεύτηκε από μια αλλαγή συνολική του συντάγματος. Πράγμα και με αλλαγή μάλιστα και της ονομασίας. Πράγμα που στην ενδιάμεση ήταν ζητούμενο. Και προσθέτω ξανά κάτι που ήδη είπα, ότι οι τέσσερις πρώτες τροποποιήσεις του συντάγματος της γειτονικής χώρας ήταν σε εφαρμογή της ενδιάμεσης. Θεωρήσαμε όμως
ότι δεν καλύπτουν τα εθνικά μας συμφέροντα και γι' αυτό τα βελτιώσαμε με την παρούσα. Ναι. Και η τελευταία μου λέξη για το γιατί νομίζω ότι το κλίμα... η τελευταία μου λέξη για το γιατί νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι από εδώ και πέρα καλύτερα είναι κυρίως γιατί αφαιρείται το δηλητήριο του εθνικισμού και στις δύο πλευρές των συνόρων. Και έτσι μπορούμε πράγματι να ελπίζουμε ότι στο μέλλον οι σχέσεις μας θα χαρακτηρίζονται από φιλία και όχι από υπονόμευση των συγχωνητέτων. Εσείς διαφωνείτε σε αυτό, κύριε Βότζα? Αν μου επιτρέπεις, μια δική σου ιστορική, θα έλεγα, εκτίμηση. Κατά την άποψή μου όμως, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ αναπτύξει έναν εθνικισμό εναντί των Σκοπίων. Ποτέ η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν διακρίθηκε στην πορεία της... Συμφωνώ. Δεν μιλούσα για την εξωτερική μας πολιτική ως σύνολο. Δεν είχαμε. Μιλούσα για ακραίους. Διαφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά που λέει η Μακεδονία είναι μια και ενιαία. Αντώνη, συμφωνώ σε αυτό που λέει. Αλλά από την άλλη όμως... Να σου εξηγήσω, με συγχωρείς, ναι. Με συγχωρείς που διακόπτω, αλλά επειδή πραγματικά πρέπει να πάω μέσα και επειδή είναι ένα θέμα που δεν διαφωνούμε. Δεν είπα ποτέ ότι η εξωτερική μας πολιτική ως χώρα είχε χαρακτηριστικά επιθετικά ή δικτυστικά. Είχαμε όμως εθνικιστές που φώναζαν, σου θυμίζω, στο πρόσφατο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, τους άκουσα, δεν ξέρω κι αλλού. Στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι λίγοι, οι όχι πολλοί. Τα συλλαλητήρια δεν είναι η οργανωμένη όμως συμπεριφορά ενός θεσμικά οργανωμένου λαού. Για τα συλλαλητήρια υπάρχουν και οι ακραίες φωνές και τα υβριστικά συνθήματα κλπ. Αυτό χωρίς να μειώνει την αξία. Κύριε Κατρούγκαλε, αλλά πρέπει να πω μέσα στην ομάδα. Να σας ρωτήσω για τη χώρα μας πλέον. Τι αλλάζει? Τι είναι πιο θετικό για εμάς? Δεν έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλε. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να έχουμε κάποια σύνδεση στην συνέχεια. Από ό,τι με ενημερώνουν, μπαίνει πάλι στην αίθουσα. Να τον ευχαριστήσουμε έστω και για το λίγο αυτό χρόνο. Νομίζω ότι μας απάντησε, μας έδωσε το στίγμα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Ξενάκη, να δώσω το λόγο σε εσάς. Κύριε Βγόντζα, θα επιθυμούσα να παραμείνετε μαζί μας και να δούμε μία μικρή όχι, ιστορική. Όχι για πολλή ώρα. Όχι για πολλή ώρα. Να δείτε μόνο και να παρακολουθήσουμε μαζί έτσι βήμα-βήμα μια ιστορική ανασκόπηση και ταυτόχρονα μπορούμε να τη συζητάμε. Από το 19ο αιώνα ως τη Συμφωνία των Πρεσπών, να πιάσουμε λοιπόν το Σκοπιανό ως απόρρια του Μακεδονικού ζητήματος από τη Συνθήκη του Βερολίνου το 19ο αιώνα. Κάπως έτσι φαίνεται ότι ξεκινάει όλο αυτό που οδηγείται σε κάποια λύση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μετά τον κύριε Ξενάκη, παρεμβαίνετε κι εσείς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επανεμφανίστηκε το ζήτημα ανάμεσα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιουγκοσλαβία. Φαίνεται ότι κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται να είχε τακτοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά στο Δεύτερο... Ναι, κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε ξανά το πρόβλημα εκεί, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια επιτήτω ουσιαστικά σχηματοποιείται το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έτσι, και γι' αυτό και δεν υπάρχει τώρα θέμα τρεις Μακεδονίες, Βουλγάρικη κτλ. Το πρόβλημα είναι με την ονομασία των Σκοπίων. Έτσι. Πλέον μετά από εκεί και πέρα τίθεται το ζήτημα, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, Σκοπιανό ή Μακεδονικό, η ονομασία δηλαδή πλέον είναι εκείνο που δημιουργεί την αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την ονομασία και τη χρήση ημί του όρου Μακεδονία. Η αντιπαράθεση για τον όρο Μακεδόνες, τον αυτοπροσδιορισμό και Σλαβομακεδόνες συνεχίζεται. Ακόμα και στο Σλάβο Μακεδόνες υπάρχει αντίρρηση στις πρώιμες αυτές φάσεις. Οπότε και αρχίζουν πλέον οι παρεμβάσεις του ΟΗΕ και οι προτινόμενες λύσεις ως Βόρεια, Άνω ή Νέα Μακεδονία. Δεκαετία του 90, να δούμε τι γίνεται. Και εδώ μπορείτε να παρέμβετε εσείς, κύριε Βγόντζα, έχοντας ζήσει τα γεγονότα. Ανεξαρτησία από το 1991 της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και πιέσεις Ελλάδος για τη νέα σημαία, νομίζω τότε ήθελε να χρησιμοποιηθεί το αστέρι της Βεργίνας. Μάλιστα. Το 1992 η Ελλάδα για την ονομασία απορρίπτει δια του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών τον όρο Μακεδονία ή τα παράγωγα αυτού να χρησιμοποιηθούν. Το 1993 αναγνωρίστηκε η προσωρινή ονομασία, χωρίς τη σημαία. Το 1994, επί Παπανδρέου, επιβάλλεται το εμπάργκο. Τι ήταν το εμπάργκο, κύριε Βγόντα, για πείτε μας.
απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή ανάμεσα στα Σκόπια και στην, και στην Ελλάδα. Προσέφυγαν τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδόν υβρίζοντας, ενθυμούμε κάποιες φράσεις ακόμα και του πολύ καλού Ντελόρ, ο οποίος εξαγριωμένος καταφέρθηκε κατά του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά τελικά το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δικαίωσε. Μήνες... Αν θυμάμαι καλά, ομόφωνα. Μήνες μετά έχουμε την, το 1995 την ενδιάμεση συμφωνία. Είπαμε τι αναγνώριζε, τα σύνορα, την προσωρινή ονομασία Φύρομ, αλλαγή της σημαίας με το αστέρι της Βεργίνας, αλλαγή του χαρτονομίσματος με τον Λευκό Πύργο. Αλλαγή των βιβλίων. Των βιβλίων, όχι διεκδικήσεις επί ελληνικού εδάφους, κρίσιμο αυτό και κύριο νομίζω. Βέτο Ελλάδα σε ένταξε σε διεθνείς οργανισμούς και άρση του εμπάργκο. Έτσι ήρθε το εμπάργκο που είχε ένα χρόνο πριν περίπου, τόσο δεν ήταν, κύριε Βγόντζα, επιβληθεί από πλευράς μας. Θέλω να σας βοηθήσω στο εξής, γιατί έχω κάποια βαθύτερη γνώση του θέματος, χωρίς να αποκλείω την αντίθετη άποψη άλλων εντύμων συμπολιτών μας. Και δεν θα ήθελα να με ρωτήσετε, το λέγω αυτό παρανθετικά, για κάτι που δεν πρόλαβε να πει ο αγαπητός φίλος μου ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, γιατί είναι σαν να παίζω μόνος μου μπροστά στο τέρμα του αντιπάλου και δεν θα το ήθελα αυτό, και εν ώψη της πολιτικής και ουσιαστικής και προσωπικής. Ποιο είναι αυτό, κύριε Βγόντζα, ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια είναι ένας σκοτεινός χώρος, γεωγραφικά, πολιτικά και ιστορικά. Όταν λέγω ότι είναι ένας σκοτεινός χώρος, μπορώ να ισχυριστώ και κάτι επιπλέον. Υπάρχουν πολιτικές μαφίες, υπάρχουν εμπορικές μαφίες, όχι βέβαια ως παρακλάδια της μαφίας της Ιταλίας, όχι, αλλά μιλάω για μαφίες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές. Γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιο. Και δεν έχουν μια συγκεκριμένη εθνικότητα ή εθνότητα, όχι. Είναι κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Δηλαδή? Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό περισσότερο, γιατί θα αγγίξω μερικά θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Θα σας πω κάτι μονάχα. Όταν ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τον όρο αυτοπροσδιορισμός, βάζει τορπίλη στα ύφαλα της Ελλάδας. Ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα? Ο Ερντογάν με ένα μικρό σπίρτο κάποιων λόγων του και λέξεών του και φράσεών του μπορεί να θέσει και θέματα στη Θράκη. Δεν είναι η ώρα να σας πω πώς υπομάκη που δεν είχαν καμία σχέση με τον λοιπό μουσουλμανικό κόσμο που βρίσκεται μέσα στα σύνορα της Ελλάδας. Όχι, δεν είχαν καμία σχέση. Αλλά από λάθη της εξωτερικής μας πολιτικής εντάχθηκαν και υπομάκοι που στο σύνολο του μουσουλμανικού ή αλλιώς τουρκικού πληθυσμού της Δυτικής Θράκης. Και επειδή ακούω πολλούς να το λένε... Το επιτρέψαμε από λάθη ή ήμασταν ανεκτικοί? Όχι, από λάθη. Κάναμε λάθη. Να φανταστείτε ότι στους Πομάκων, για να επισκεφθεί κανείς τη χώρα των Πομάκων, είχαμε βάλει και μπάρες. Οπότε μέσα από τη σκληρή αυτή δίθεν εξωτερική, ουσιαστικά εσωτερική πολιτική, τους σπρώξαμε στην αγκαλιά του προξενείου της Κομωτινής. Αυτά τα σκοτεινά κέντρα, στο πούμε έτσι όπως μας τα περιγράψατε, καθορίζουν έχουν και τη ζωή μας. Έχουν και κοινωνιολογικό χώρο, βεβαίως. Τι έχουν, πώς είπατε έχουν? Έχουν και κοινωνιολογικό περιεχόμενο. Mm. Θέλω να σας εξηγήσω ότι αντικειμενικά δεν φοβόμαστε στρατιωτικά τα Σκόπια. Σιγά που θα φοβηθούμε τα Σκόπια με τις σημερινές συνθήκες. Δεν φοβόμαστε εμπορικά ή οικονομικά τα Σκόπια. Ίσα ίσα τα Σκόπια θα προστρέξουν στην αγκαλιά της Ελλάδας.
γιατί έχουμε πολλές δυνατότητες. Δεν πρόκειται να μας δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή πολιτικά προβλήματα. Αλλά φαντάζεστε, ναι, αν το καζάνι των Βαλκανίων, που πολύ εύκολα μπορεί να το ανάψει κάποιος, αν αυτό το καζάνι κάποια στιγμή εκραγεί, θα μπορούν και τα Σκόπια, τα μικρά, τα ασήμαντα, στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά, αυτά τα Σκόπια να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ελλάδα. Να στραφούν και εναντίον μας, λέτε, να στραφούν και εναντίον μας. Βεβαίως. Να σας ζητήσω, κύριε Βγόντζα, να κάνουμε λίγη υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε, να συνεχίσουμε στη συνέχεια με την ιστορική ανασκόπηση και να σας αποδεσμεύσω, ολοκληρώνοντας όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια ιστορική στιγμή, εποφελής ή επιζήμια. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας από εσάς που μας παρακολουθεί απόψε, προσπαθώντας να προβάλλουμε όλες τις απόψεις. Στο κεντρικό στούντιο βρίσκεται ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Μαζί μας είναι, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ο κύριος Αντώνης Βγόντζας μέσω Skype. Είχαμε μείνει στη μέση μιας ιστορικής ανασκόπησης. Θα ήθελα να δούμε τα διαπραγματευτικά βήματα, τις διαδικασίες, όλες εκείνες που έγιναν τη δεκαετία του 2000 για να φτάσουμε μέχρι σήμερα τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφού είδαμε στο προηγούμενο μέρος τις προηγούμενες δεκαετίες. Να πούμε λοιπόν το 2004. Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό ουσιαστικά λειτουργήσε με έναν τρόπο επιτάχυνσης των πραγμάτων για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου κόλλησε μετά η υπόθεση για αρκετά χρόνια. Το 2007 η Ελλάδα ανέβαλε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, να το συζητήσατε πριν, αν δεν βρισκόταν λύση για την ονομασία, και τότε η Ελλάδα κάνει τη δήλωση αποδοχής σύνθετης ονομασίας με δεύτερο συνθετικό τη Μακεδονία. Το 2008 η Βουλή συμφώνησε με τη σύνθετη ονομασία, όμως στη Σύνοδο Κορυφής στο Βουκουρέστι η Ελλάδα άσκησε βέτο για την ένταξη της όμορης χώρας στο ΝΑΤΟ. Τότε ήταν που υπήρξε και η προφορική προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης και, όπως αναφέρατε και πριν, είχαμε την καταδίκη της χώρας μας. Επανέρχεται το θέμα στο προσκήνιο για το ζήτημα της ονομασίας στα τέλη του 2017 με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, κατά την οποία η κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας αποδέχεται τη σύνθετη ονομασία. Ένα σημείο κομβικό που υπάρχει μια πρώτη σύγκληση. Διαπραγματεύσεις το 2018 με Νίμιτς και Ελλάδα υπεργεωγραφικού ή χρονικού προσδιορισμού στα σλαβικά ή και ενιαία. Αυτές ήταν οι αξιώσεις που μπήκαν από πλευράς της Ελλάδος, ο προσδιορισμός να είναι γεωγραφικός ή χρονικός. Στις 12 Ιουνίου, ως γνωστό, ήταν οι δύο χώρες που συμφώνησαν στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών, που φτάνει σήμερα να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, αφού έχει περάσει από ένα δημοψήφισμα και την κύρωση της γείτονος χώρας. Κύριε Βγόντζα, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα για να φτάσουμε μέχρι εδώ και τα βλέπετε ότι πώς παίρνουν όλα τα θέματα, τα μεγάλα, το δρόμο της ιστορίας για να μπουν στην ιστορία. Μας είπατε ότι δεν είναι μια καλή συμφωνία και έχοντας εσείς την εμπειρία δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993 και το 1995 με το εμπάρκο και την ενδιάμεση συμφωνία, και με αφορμή το γεγονός ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου βρίσκει, όπως κυκλοφόρησε, μια καλή συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, ήθελα να σας ρωτήσω, ο Ανδρέας Παπανδρέου που εσείς γνωρίσατε, αυτή τη συμφωνία θα την υιοθετούσε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός ιστορικού προσώπου όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απλώς θέλω λιγάκι να βελτιώσω την ακρίβεια της ιστορικής αναδρομής. Κάντε το. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είπε ότι τη θεωρώ καλή συμφωνία. Είπε ότι είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος καλή, αλλά θέλει πολλές βελτιώσεις, οι οποίες δεν επιχειρήθηκαν. Δηλαδή δεν την αποδέχεται συνολικά σαν μια καλή συμφωνία, είπε μια συμφωνία που αποτελεί μια βάση για να γίνει καλή συμφωνία.
Αυτό ήθελα να σας πω. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επιμείνω ιδιαίτερα είναι το εξής, ότι εμένα με ενδιαφέρει να διαβάζω τα κείμενα με ιστορικό ορίζοντα. Και όταν κάνεις κάποιες παραχωρήσεις, το αποτέλεσμα είναι ότι δίδεις ευκαιρίες να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση σε μια επόμενη φάση. Και να είμαι ξεκάθαρος. Τι εννοείς σε αυτό το θέμα? Ναι, ναι. Όταν εμείς δώσαμε στους Σκοπιανούς ό,τι τους δώσαμε σε μια επόμενη φάση, γιατί δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα, δεν λύθηκαν τα οικονομικά, δεν ξέρουμε πώς και πόσο θα εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή, και κυρίως τους δώσαμε μια βάση που τους τη δώσαμε σχεδόν με την υπογραφή της συμφωνίας, πολύ πριν καν κυρωθεί από εμάς. Και ποια είναι η διαπραγματευτική αυτή θέση? Είναι, τους λέμε, μπήκατε ήδη στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι τους λέμε, με το που την υπογράψανε δύο υπουργοί εξωτερικών, η συμφωνία εκτελείται. Αυτό δεν έχει ματαγίνει σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία, εκτός αν έχουμε εμπορικές συμφωνίες, οικονομικές, τελωνιακές συμφωνίες. Λόγω χάρη, όταν επιβάλλεις δασμούς, ισχύουν σχεδόν από την ώρα που υπογράφεις τη συμφωνία την τελωνιακή. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Εδώ έχουμε την περίπτωση όπου συμφωνούμε να λύσουμε μία σειρά προβλημάτων, διότι αλλάξανε τα βιβλία του. Δεν τα αλλάξανε. Η σημερινή γενιά, οι 20άριδες και 30άριδες στα Σκόπια, είναι πεπισμένοι οι ίδιοι ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι αστεία πράγματα. Κλείσαμε λίγο τα μάτια, θέλετε να πείτε, σε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά σημεία τέτοια. Δεν είναι η ώρα να σας το απαριθμίσω. Εκείνο όμως που υποστηρίζω μεταθέρνεις είναι το εξής, ότι οι Σκοπιανοί έχουν βελτιώσει τη διαπραγματευτική τους θέση με αυτή τη συμφωνία, και είναι πολύ σίγουρο ότι όταν θα ανοίξει μια νέα σειρά νέων προβλημάτων, θα βρίσκονται από την πάνω μεριά. Θα είναι από πάνω. Αυτό είναι που εγώ χαρακτηρίζω ως βασικό ελάττωμα. Και ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχει συζητηθεί, πώς διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση ενός λαού? Του κάνουνε DNA? Όχι. Και αν ψάξουμε το DNA των Ελλήνων, θα δούμε μέσα διάφορες επιμειξίες. Η εθνική συνείδηση διαμορφώνεται με μία σειρά παραγόντων που δεν είναι για όλα τα έθνη το ίδιο. Λόγω χάρη, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε. Ναι, 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 βέβαια. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οι Έλληνες από τα βάθη της Μικράς Ασίας, μετά τη μεγάλη καταστροφή, ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Αυτή την πικρή αλήθεια την ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες δεν ξέραν οι πιο πολλοί από αυτούς, με εξαίρεση έναν περίγυρο από τη Σμύρνη, δεν ξέρανε ελληνικά. Τι κάνανε? Κρατούσανε μια εικόνα της Παναγιάς ή του Χριστού υπομάλλη. Δηλαδή αυτό που τους κοινά ένωσε... στοιχεία που δημιουργούν ταυτότητα. Μάλιστα. Δηλαδή σε εμάς η θρησκεία έχει παίξει τεράστιο ρόλο για τη δημιουργία της εθνικής μας συνείδησης και στη δημιουργία, και στη δημιουργία της Ευρώπης με έναν τρόπο. Πάντως επισημαίνω, εμένα με ενοχλεί, με θυμώνει, με αγανακτεί και με ανησυχεί ο βασικός όρος της επιχειρηματολογίας του Αλέξη Τσίπρα, που λέγει ότι όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ανοίγει πόρτες για κινδύνους, για επικίνδυνους άνεμους που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συγκρατήσουμε. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γόνζα. Να σας ευχαριστήσω πολύ
και για την υπομονή και για την παρουσία σας και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Παραμένουμε στο κεντρικό στούντιο για λίγο ακόμα με τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και να σας ζητήσω, κύριε Ξενάκη, να σχολιάσουμε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Γόντζας, ότι αφήνουμε ανοιχτές πόρτες με τον αυτοπροσδιορισμό. Είναι έτσι τα πράγματα? Ναι, νομίζω ότι είναι και ένα από τα πράγματα που είχαμε τονίσει στην επιστολή που δημοσιεύσαμε πριν μερικές μέρες εγώ και 11 εκλεκτοί συνάδελφοι, όπου τονίζουμε τα προβληματικά κυρίως στοιχεία για τα οποία θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή και κυρίως σε ό,τι αφορά και το διαπραγματευτικό κομμάτι και τις επιπτώσεις τις οποίες είχε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο διάλογος έχει θολώσει λίγο, κυρίως λόγω της πολιτικής σκοπιμότητας. Όμως η αλήθεια είναι... Ο κύριος Λεβέντης βλέπουμε και Βουλή ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ένας κοινός παρανομαστής με βάση τα επιχειρήματα τα οποία εγώ μπορώ να συλλέξω, ακούγοντας και τις δύο πλευρές, έτσι, και τις πλευρές, την πλευρά η οποία συμφωνεί ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να δώσει λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και με την πλευρά η οποία θεωρεί ότι δημιουργούνται ακόμη περισσότερα ζητήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν επιλύει το πρόβλημα. Το είπε και ο κύριος Βγόντζας νωρίτερα, ότι έχουμε ακόμη αρκετά ζητήματα να λύσουμε, όμως δεν λύνει το πρόβλημα βάζοντας τον όρο Μακεδονία δίπλα στον όρο Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, η συμφωνία, η οποία για να είναι μια συμφωνία προφανώς έχει κάποιους συμβιβασμούς, κατά τη δική μου άποψη είναι λιποβαρής. Η δική μας πλευρά νομίζω ότι δεν έθεσε ενδεχομένως και στο τραπέζι, αλλά πάντως δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά ωφέλη. Η ονομασία αυτή, έργα όμνες, απόκεινται στην κυβέρνηση των Σκοπίων, έτσι, και στο πολιτικό σύστημα των Σκοπίων, το πώς θα τη χρησιμοποιήσει στο τέλος της ημέρας αυτήν την συμφωνία, και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, ας πούμε από τον Ιούνιο τον περασμένο που ξεκίνησε, που έχουμε τη συμφωνία, δεν νομίζω ότι σταμάτησαν οι φωνές του αλυτρωτισμού και οι περίεργες φωνές, ας το πούμε έτσι, στην πλευρά των Σκοπίων, που από εκεί κυρίως προέρχονταν, έτσι. Εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, και άκουγα νωρίτερα και τον Υπουργό, συνάδελφος και αυτός στο Πανεπιστήμιο, και ο Σκατρούγκαλος, ότι τελειώσαμε με τους αλυτρωτισμούς στα Βαλκάνια. Είναι μια απολύτως ουτοπική, διεθνιστική αντίληψη, η οποία, το τόνισα και νωρίτερα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη στο στρατηγικό περιβάλλον των Βαλκανίων. Προφανώς τα Σκόπια αυτή τη στιγμή δεν είναι μια στρατιωτική δύναμη η οποία μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα τουλάχιστον μεσαίου βεληνικούς, έτσι, αμυντικά. Αλλά μπορεί να συνταχθεί εναντίον της Ελλάδας. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να προκύψουν. Σε μια κρίση. Ακριβώς. Και κυρίως και μέσα από το ΝΑΤΟ προκύπτουν κάποια ζητήματα. Θα γίνουν κάποιες βάσεις στρατιωτικές. Θα υπάρχουν τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις σε μια βάση της νατοική, ας πούμε, στα Σκόπια. Λέω το πιο απλό παράδειγμα. Νατοϊκή μεν, αλλά Τούρκοι στρατιώτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Και αυτή είναι, ξέρετε, κάποιοι κίνδυνοι. Κόπτεται η κάθοδος, ας πούμε, της Ρωσίας με ένα τέτοιο τρόπο, όπως μας το περιέγραψε ο κ. Μπέντας νωρίτερα. Κατά κάποιο τρόπο αυτό επιθυμεί να ειδήσει, έτσι, διακαώς να σταματήσει η ρωσική διείσδυση, παρέμβαση στην περιοχή και ευρύτερα, έτσι, και στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος. Αυτή είναι η μεγάλη σκακέρα. Τώρα, τα μικρότερα πιόνια σε αυτή τη σκακέρα προσπαθούν να κερδίσουν βήματα. Εδώ εγώ δεν βλέπω από αυτήν την ιστορία που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο τι έχει κερδίσει η Ελλάδα πέρα από κάποια αόριστη, αν θέλετε, υπόσχεση συνεργασίας στο μέλλον, και ακούω και αυτά τα περί οικονομικών ωφελημάτων, τα οποία με την οικονομία την οποία έχουν τα Σκόπια, θέλω να πω ότι τα ωφελήματα είναι πολύ περιορισμένα. Δηλαδή, να το ελαφρύνω, θα ανοίξουν δουλειές? Δεν βλέπω να ανοίξουν πάρα πολλές δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεχομένως έχουμε και το ανάποδο, έτσι, να συνεχίσει αυτή
η εκροή ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, έτσι, η οποία ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Και υπηρεσιών από σκοπιανών υπηρεσιών που έτσι, είναι φθηνότερα. Φθηνότερες, ναι, ακούμε πολύ ότι φεύγουν, πηγαίνουν σε γιατρούς, ας πούμε, στα Σκόπια, έτσι. Οδοντίατροι, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα νομίζω ότι ζουν από τους Έλληνες, φεύγει η Θεσσαλονίκη και ψωνίζει. Αυτά είναι. Με λεωφορεία. Εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει αυτό, έτσι, δεν είναι σημερινό. Το ίδιο συμβαίνει, αν θέλετε, και με τα παράλια της Τουρκίας σε κάποια ελληνικά νησιά. Αλλά στην περίπτωση των ωφελημάτων, αν θέλετε, να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά και των, αν θέλετε, αυτών των παραχωρήσεων που έγιναν από την πλευρά της Ελλάδας, νομίζω ότι είναι λιποβαρής αυτή η συμφωνία, και συμφωνώ με τον κύριο Βγόντσα ότι ανοίγει, αν θέλετε, τον ασκό του Αιώλου σε κάποια ζητήματα αλλητρωτισμών που έχουμε στα Βαλκάνια, και βεβαίως θα προκύψουν και πολλά ζητήματα και με την αλβανική μειονότητα εντός των Σκοπίων, που, αν θέλετε, αυτός είναι και ο βασικός κίνδυνος για τα Σκόπια, έτσι. Εκείνο που είχε ενδιαφέρον από όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Βγόντζα, νομίζω, είναι η περιγραφή κάποιων σκοτεινών συμφερόντων που τα ονόμασε μια σκοτεινή μαφία πάνω από την περιοχή, που δεν έχουν σχέση ούτε με τη γεωγραφία, ούτε με τα εθνοτικά χαρακτηριστικά και τα οποία ασχολούμαστε εμείς, ούτε με τους λαούς, ούτε με τα έθνη. Υπάρχει και αυτό. Ο εθνικισμός να πυροδοτείται ως ένα προκάλημα, κάπως έτσι το εξέλαβα όλο ναι, αυτό. Αλλά υπάρχουν παραδοσιακοί εθνικισμοί στα Βαλκάνια, τους οποίους δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ιστορικά. Και έχω την εντύπωση και αυτός είναι και ο λόγος που αποκαλείται η περιτεταποθήκη της Ευρώπης στα Βαλκάνια, έτσι, ή το μαλακό υπογάστριο. Με αυτούς τους δύο όρους συνήθως βρίσκουμε τα Βαλκάνια. Και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος εξάλλου. Ακριβώς έτσι, λόγω της εθνοτικής, αν θέλετε, ανάμιξης και κυρίως έτσι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Αλλά νομίζω και στη συνέχεια, έτσι, με τα κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την διάλυσή της, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και αλλητρωτισμοί και από χώρες οι οποίες δεν κάναμε τη συζήτηση σήμερα, για τη Βουλγαρία, έτσι, και την Αλβανία, όπου και εκεί έχουμε σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με το ευρύτερο βαλκανικό πρόβλημα της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία έρχεται να μας λύσει κάποιο πρόβλημα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ή να μας βοηθήσει στις σχέσεις μας με τη Βουλγαρία. Δεν μας βοηθά στις σχέσεις με τις άλλες δύο χώρες αυτές. Δεν νομίζω ότι μας δίνει κάτι. Της περιοχής. Δεν νομίζω ότι μας δίνει κάτι. Δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ξεκάθαρα προς όφελος της Ελλάδας. Όπως σας λέω, πέραν από έναν αόριστο διεθνισμό, ο οποίος νομίζω ότι είναι ουτοπικός. Θα πρέπει, νομίζω, να γίνει περισσότερο αντιληπτός από όλους όσους τοποθετούνται δημόσια ο δετερμινιστικός χαρακτήρας της διεθνούς πολιτικής και του διεθνούς συστήματος. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η ισχύς. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα, να χαρακτηρίζονται εθνικιστές αυτοί οι οποίοι λένε το εξής απλό. Ότι μια χώρα η οποία διαθέτει αυτή την ισχύ, όπως η Ελλάδα, θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσει σε αυτή την διαπραγμάτευση. Όχι βεβαίως να κάνουμε κάποιο πόλεμο ή να επιτεθούμε, δεν μιλάμε γι' αυτό το ζήτημα. Μα εξάλλου ήταν και ένα επιχείρημα των Σκοπίων ότι παραδώσαμε διάφορα πράγματα από τη χώρα μας χωρίς να έχει γίνει πόλεμος. Αυτό δεν ήταν ένα επιχείρημα από πλευράς των Σκοπίων. Χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα. Χρησιμοποιήθηκε, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι και στη δική μας πλευρά υπάρχουν οι φωνές οι οποίες λένε γιατί παραχωρούμε κάποια πράγματα, έτσι, ανεξάρτητα και από το τι πιστεύουμε. Η πλειοψηφία της Σκοπιανής Βουλής, ας πούμε, πετεύχθη ακριβώς με αυτό, με τον αυτοπροσδιορισμό. Πάντως, έτσι και για την ιστορία, υπάρχει μια μελέτη δύο καθηγητών του Παναγιώτη Γκλαβίνη και του Γιάννη Στεφανίδη, των καθηγητών της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου είναι χθεσινό το άρθρο, όπου τονίζονται ακριβώς τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από αυτήν τη συμφωνία σε σχέση με τα ελληνικά προϊόντα και νομίζω. Επιγραμματικά, για πείτε μας, το αναφέρατε στο πρώτο μέρος. Ακριβώς, αλλά σε σχέση με τη χώρα προέλευσης, έτσι. Όταν μια χώρα προέλευσης, όταν το προϊόν, έτσι, αναγράφει χώρα προέλευσης και θα υπάρξει σύγχυση σε σχέση με τα προϊόντα από τα Σκόπια, να είστε σίγουροι ότι εμείς θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε το όνομα για να δηλώσουμε
την προέλευση. Όπως είπατε, για να το κάνουμε έτσι καθαρό και να το καταλάβει έτσι ο κόσμος, ροδάκινα για παράδειγμα από την Ελλάδα, μακεδονικά ροδάκινα. Ναι, θα αναγκαστούμε από την Ελλάδα, έτσι, να πούμε ότι είναι ελληνομακεδονικά. Θα πολλούνται ακριβότερα. Θα πολλούνται ακριβότερα. Για να πολλούνται και να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση στις αγορές. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι όπως το έθεσε και ο κύριος Βγόντζας, ανοίγουμε άλλου τύπου ζητήματα τα οποία μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας εφόσον διαμορφωθεί ένας διαφορετικός σχετισμός ισχύως στην περιοχή και εφόσον η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για μας στο μέλλον. Λύσαμε ένα πρόβλημα και δημιουργήσαμε έτσι, άλλα 10. Ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και γι' αυτό και προειδοποιήσαμε με διάφορους τρόπους από διάφορους φορείς, οι πανεπιστημιακοί, οι νομικοί, έτσι πολλοί έχουν τοποθετηθεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι τόσο κακή όσο φαίνεται. Πάντως μέχρι στιγμής οι ενδείξεις και ο τρόπος με τον οποίο η πλευρά των Σκοπίων έχει χειριστεί την υπόθεση εμένα δεν μου αφήνουν πάρα πολλά περιθώρια ότι έχουμε να κάνουμε με έναν έντιμο συνομιλητή ο οποίος αυτά τα οποία συμφωνήσαμε θα τα τηρήσει έτσι, ή δεν θα μπορέσει ή δεν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα αδύναμα σημεία αυτής της συμφωνίας τα οποία έχουμε πολλές φορές έτσι αναλύσει για την ιθαγένεια, για την εθνικότητα, για τη χρήση του όρου μακεδονικός κτλ. Και βεβαίως απομένουν και πάρα πολλά ζητήματα να ρυθμιστούν εφ' εξής, έτσι τα είπε και ο κύριος Βγόντζας. Δεν αποδέχεστε εσείς προφανώς, κύριε Ξενάκη, ότι η Ελλάδα πλέον με τη Συμφωνία των Πρεσπών και να πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της απόψινής εκπομπής απέκτησε ένα σύμμαχο, ένα φίλο. Δεν νομίζω ότι φαίνεται κάπου αυτό με την έννοια ότι αυτό μένει να αποδειχθεί, μένει να αναπτυχθούν αυτές. Σε μια κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε, θα δούμε τα σημερινά Σκόπια. Κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρω αλλά... και πόση σημασία έχει η άποψη των Σκοπίων. Ξέρετε, για τον τηλεθεατή απόψε, όλο αυτό φαντάζει πολύ μεγάλο, αν και στη συζήτησή μας είναι μικρό, ωστόσο και η δύναμη των Σκοπίων. Αλλά η υποστήριξη, ξέρετε, καμιά φορά που μπορεί να νιώθει κάποιος, είναι εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει και στο θυμικό του ή για να κατανοήσει ακόμα και την κατάσταση ή αυτό που λέτε. Πάντως, μακάρι να εξελιχθούν σε σύμμαχο χώρα και μακάρι να είναι αυτό το τέλος αυτής της ιστορίας. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι. Αλλά αν είναι, αν είμαστε είναι, και κερδισμένοι. Έτσι. Να έχουμε ένα σύμμαχο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λίγους συμμάχους γειτονικά μας. Γενικά δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Οπότε αν χτιστεί αυτή η φιλία, που έχω τις ενστάσεις μου και τις αμφιβολίες μου γι' αυτό, θα είναι κάτι θετικό. Γιατί αλλού είναι το μεγάλο πρόβλημα, η αλήθεια είναι εξανατολών είναι ο κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι τα Βαλκάνια. Πάντα και ο Βορράς. Ήταν, αν θυμάστε, ήταν το τελευταίο πρόβλημα, ήταν από τα Βαλκάνια. Ανοχήρωτος Βορράς για το Βυζάντιο, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους τους συνεργάτες εδώ που κατάφεραν έτσι να δώσουν μια εικόνα για το τι συνέβαινε στη Βουλή, να έχουμε τις συνδέσεις με τον κύριο Βγόντζα, τον κύριο Αχίμαστο, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους, να σας καληνυχτήσω και να σας θυμίσω ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Εποφελής ή επιζήμια, θα το δείξει ο χρόνος. Καλό σας βράδυ.